Αυτό το κουμπί πια κανείς δεν το πατάει όταν μιλάει ο Κούσης. Δηλαδή έλεος. Καλησπέρα σε όλους. Καλό μεσημέρι. Σε μια δύσκολη καμπή για τη χώρα. Και δεν το λέμε για να τρομολαγνήσουμε, το λέμε γιατί είναι η πραγματικότητα. Τετάρτη σήμερα 11 του μηνός. Με αναβολές, με λουκέτα, με κλεισίματα, με αναστολές. Θα πρέπει να τα καταγράψουμε όλα και να συνηθίσουμε να ζούμε με αυτό το ρυθμό πλέον, με κλεισμένα τα σχολεία και φυσικά με όλα αυτά λόγω της αρρώσιας αυτής της περίεργης του κορονοϊού, Στέργιο, Κώστα, η οποία πραγματικά σε λίγο αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση, να το πούμε, και μέτρα τα οποία όπως όλα δείχνουν θα αφορούν και σε περαιτέρω αναβολές αγώνων, ιδίως αγώνων που γίνονται σε κλειστά γυμναστήρια, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ κτλ. Η ΕΚΑΣΤ ανακοίνωσε. Η ΕΚΑΣΤ ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι αναβάλλονται όλοι οι αγώνες. Για 14 μέρες, 2 εβδομάδες δηλαδή. Ναι, όλες οι ακαδημίες κτλ. Γιατί πολλοί γονείς ρωτούν για τις εξωσχολικές δραστηριότητες και είμαστε κι εμείς εξ των ιδίων με τις ερωτήσεις που έχουν τις απορίες. Είναι δεδομένο ότι και οι ακαδημίες εννοείται και οι παιδικοί σταθμοί και τα πάντα κλείνουν. Και αν δεν κλείνουν, πρέπει να κλείσουν. Και πρέπει να μάθουμε στα παιδιά να μείνουν σπίτι. Έτσι. Όχι καφετερίες, όχι βόλτες, όχι παιδικές χαρές. Αυτά είναι μέτρα για να προφυλάξουμε ο ένας τον άλλον. Δεν είναι μέτρα για να κάνουμε δικτατορία. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά. Στέργιος Αναστασιάδης μαζί μας. Ο Χρήσανθος θα βγει τηλεφωνικά, θα μας πει τα νέα για τον Άρη. Τιμωρήθηκε ο Άρης με μείον 3 βαθμούς. Δεν τιμωρήθηκε. Ρε Στέργιο, γιατί δεν τα λέτε. Πώς δεν τιμωρήθηκε. Θα μας τα πει ο Χρήσανθος αυτό. Δεν τιμωρήθηκε. Όχι, δεν τιμωρήθηκε. Δεν τιμωρήθηκε. Δεν τιμωρήθηκε. Με το μείον 3 είναι εκτός play-off. Είναι play-out. Είναι τυπικό το θέμα. Είναι τυπικό το θέμα. Έλεγε ο Νίκος χθες το απόγευμα ότι όχι μόνο ο Άρης έδωσε τα 20 χιλιάρικα σε ποια ομάδα δεν θυμάμαι. Μια ερασιτεχνική. Τέλος πάντων. Έδωσε και 30 λέει ο Άρης. Και παραπάνω. Βέβαια, λέει άπλησε μέσα. Και τα μείον 3. Από την ομάδα κάνα λάθος. Κάνα λάθος. Δεν υπάρχει θέμα. Δώσαν λάθος λογαριασμό. Πώς ήταν, ήταν η παλιά ΠΑΕ. Θυμάσαι όταν το θέμα πρωτοέσκασε. Στον παλιό Μεγαλέξανδρο Βραχιά τα δώσανε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει όταν πρωτοέσκασε, μην τα μπαν. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Κανένα. Θα μας τα πει ο Χρήσανθος. Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε βεβαίως επιστημονικά, έτσι, για να έχουμε μια τεκμηριωμένη και περιστατωμένη άποψη για το θέμα του κορονοϊού. Νομίζω ότι λίγο πολύ πλέον όλοι έχουμε εντρυφήσει στο πώς θα μπορέσουμε να προφυλαχθούμε, στο τι πρέπει να κάνουμε, στο πόσο συνεπείς και πειθαρχημένοι επιτέλους εμείς οι Έλληνες πρέπει να είμαστε. Θα είμαστε, Στέργιο, πιστεύεις? Ποτέ. Πάντα θα υπάρχουν, Κώστα, οι απίθαρχοι, οι μάγκες, οι τα ξέρω όλα κτλ. Εντάξει. Εγώ στου δρόμου. Στου δρόμου πάντω χαμό είδα πάνω εκεί ψηλά σε μένα. Μετά προ το κέντρο είδα λίγο πιο ήρεμα στο τα πράγματα. Ηρεμία, ναι. Πιο ήρεμα τα πράγματα. Αλλά πάνω εκεί σε μένα, Νεάπολη, Ρετζίκη, Μετέωρα, Πολύχνη, χαμό από κίνηση. Λοιπόν, δίνουμε και σήμερα ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Κώστα. Α, ωραίο. Ή ένα ζευγάρι πρεσβειοποίηση. Η επιλογή είναι δική σα. Αξία 65 ευρώ προσφορά του Opticon Express. Η διαδικασία γνωστή. FM κενό ονοματεπώνυμο στο 54526. Αν θέλετε, πείτε και μια καλημέρα, μια καλησπέρα, κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο, οτιδήποτε θέλετε. Στο 54526, επαναλαμβάνω, FM κενό ονοματεπώνυμο. Θα κάνουμε την κλήρωση με τον Κώστα στις 2 παρα 2, 2 παρα 3, 2 παρα 5. Σωστό. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή ένα ζευγάρι γυαλιά πρεσβειοποίηση από το Opticon Express. Και όσοι στείλουν μήνυμα, κερδίζουν αυτόματα μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Με μήνυμα στο κινητό τους, πηγαίνετε στα Opticon Express, διαλέγετε ένα ζευγάρι μέχρι 50 ευρώ, το παίρνετε εντελώς δωρεάν και αν θέλετε να πάρετε ένα με 70-80%, πληρώνετε απλά τη διαφορά. Τη διαφορά. Λοιπόν. Μαζί μας την πρώτη ώρα και το Cornelius Palace Hotel, μόλις 10 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Αγίαλο, υπερπολιτελές, 4 αστέρων, με πολύ ωραίο μενού, με πολύ ωραία δωμάτια, με ίντερνετ, με καφέ μπαρ, με εστιατόριο πολύ ωραίο, ιδανικός προορισμός για τις ομάδες που θέλουν να ξεφύγουν. Όσοι κάνουν προετοιμασία, προπονήσεις και τα λοιπά, μην κοιτάτε τώρα με τα μέτρα και τα λοιπά, έτσι. Μιλάμε διαχρονικά και ήδη πολλές ομάδες το εμπιστεύονται και είναι και δικαιωμένες και λέω και ευχαριστώ. Γιατί η φιλοξενία είναι πράγματι πάρα πολύ καλή. Είναι κέντρο από κέντρο, αποφεύγει στο κέντρο δηλαδή την ταλαιπωρία, το πάρκινγκ, το κυκλοφοριακό,
τα κορναρίσματα, τα νεύρα, έχεις ησυχία, αλλά παράλληλα είσαι και κοντά. Πας σε 10 λεπτά δηλαδή. Και αν η ομάδα σας είναι και δημοφιλής, αποφεύγετε και τις γκρούπις, Κώστα. Αποφεύγετε το χαμός, τους πειρασμούς. Και μια φανέλα σου, μια φανέλα σου. Μήπως το δωμάτιό σου μπορώ να τη δοκιμάσω, γιατί τώρα εδώ έχει κόσμο και τα λοιπά. Τα αποφεύγετε όλα αυτά. Ναι, αυτά τα αποφεύγετε και είστε συγκεντρωμένοι και ο προπονητής, αυτά όλοι οι νέοι, ο Μπράντοβιτς και τα λοιπά, δεν μπορούν να είναι τα παιδιά με κόσμο και τα λοιπά. Ποιος πήγε βόλτα, ποιος άνοιξε το κινητό του και τα λοιπά. Οπότε είναι ο καταλληλότερος προορισμός Κορνίλος Παλάς Χοτέλ, 723-700 για τις κρατήσεις σας, με το 2-31-0 μπροστά, και κορνίλοσπαλάς.gr, πρέπει να πας. Μαζί μας επίσης το Ρίτσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Σε 9 μέρες από σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου, είναι η πρεμιέρα του Ματθαίου Τσαχουρεδικώστα και του Νίκου Ζωηδάκη. Έλα ρε Ματθέ. Οι δύο κορυφαίοι λιράντες της χώρας. Θα γίνει ένα τρικούβερ το κλέντι με ποντιακά και με κριτικά. Νομίζω ότι ο συνδυασμός είναι εκρηκτικός. Και επειδή είναι δεδομένο ότι τα εισιτήρια θα κάνουν φτερά, καλό είναι να τα προμηθευτείτε καιρός από το καζίνο όλο το 24ωρο, από τα καταστήματα public, διαδικτυακά το ticketservices.gr και τηλεφωνικά στο 217-23456 και 7 κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 20 Μαρτίου στις 10 παρατέταρτο. Η είσοδος στο καζίνο είναι προαιρετική, Κώστα, δεν απαιτείται εισιτήριο. Ναι. Και δεν έχει να κάνει με το αν θα πάτε να απολαύσετε Ματθαίο Τσαχουρίδη και Νίκο Ζωηδάκη. Γιατί δεν είναι, ξαναλέω, είναι οποίο προαιρετική είσοδος στο καζίνο. Απλά αν θέλετε πηγαίνετε μόνο για τους δύο λιράριδες και φεύγετε. Δεν, σας, δεν είναι υποχρεωτικό, ναι. Ούτε υπάρχει κάποιο όριο ηλικίας για να μπείτε στο θέατρο. Έχει είσοδο παραπλεύρος και μπαίνετε από εκεί. Όσοι φοβούνται δηλαδή τον πειρασμό και τα λοιπά. Ή όσοι είναι κάτω των 21. Ή όσοι είναι κάτω των 21. Σωστά. Και το show θα είναι πάρα πολύ καλό. Οι δύο καλλιτέχνες αυτοί είναι πολύ δυνατοί. Τους έχω δει και μου αρέσουν και πάρα πολύ. Πόντος Κρήτη, δύο λίτες, μια καλιά. Χαμός. Θα είναι ωραία. Λοιπόν, από 20 Μαρτίου στο Βεργίνα Θέατρο του Ρίτζεσι Καζίνο. Τώρα. Να σχολιάσουμε τώρα, Κώστα, για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, δηλαδή. Ο Μαρινάκης. Δεν θέλω να πάρω θέση. Το έλεγα και χθες. Περαστικά. Έχω μάθει τις πληροφορίες που βγαίνουν από το στρατόπεδο του Ολυμπιακού να μην τις λαμβάνω de facto. Είμαι λίγο προβληματισμένος. Περαστικά. Μόνο αυτό μπορούμε να πούμε στον άνθρωπο. Τώρα από εκεί και πέρα. Μπορεί να έχει όντως το κορονοϊό, μπορεί να μην έχει όμως. Λέγονται. Τώρα αφού είπε ότι έχετε, εσύ τι λες. Λέει ψέματα. Πολλά λέει ο Ολυμπιακός. Ο ίδιος το είπε. Εντάξει. Λέγονται διάφορα. Το έχει δικαστήριο, το έχει το ένα, το έχει το άλλο. Τώρα εντάξει, και είναι και η κλασική ελληνική καχυποψία εδώ που τα λέμε. Έχουν δώσει και δύο-τρία δείγματα. Σίγουρα. Όσο να πεις. Εμείς κρατάμε το δεδομένο, λέμε περαστικά. Τώρα από εκεί και πέρα θα φανεί. Έτσι. Και μάλιστα υπήρξαν και δηλώσεις σήμερα του κυρίου Μόραλη που λέει ότι το περνάει ήπια και ότι δεν υπάρχει ζήτημα. Και μάλιστα ο Ολυμπιακός θες έβγαλε και ανακοίνωσε ότι ελέγχθηκαν όλοι οι παίκτες και το προσωπικό και είναι όλοι εντάξει. Ναι. Καλό αυτό εν ώψη του αγώνα της Κυριακής. Εάν θα γίνει, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν ανά μία ώρα. Τι γίνεται τώρα με τις αναβολές? Τώρα που μιλάμε, Κυριακή 7.30 ώρα. Παίζουμε κανονικά, παίζει. Πάκο Ολυμπιακός. Παίζει, 12 και 20. Τώρα που μιλάμε, έχει κανονικά παιχνίδι. Με τη Γούλφς. Με τη Γούλφς. Θρύλε Θεέ μου, Ολυμπιακέ μου, κάτι μαγικό. Δεν ξέρω με τη Γούλφς. Θα γίνει κανονικά το παιχνίδι. Το Αρμάνι Ολυμπιακός. Καλά είναι δυνατόν η Ευρωλίγκα. Σε λίγο θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Να τους λέει να πάνε. Μέσα στο Μιλάνο, στην πόλη δηλαδή που γίνεται ο χαμός. Ολυμπιακός ρε φίλε, τι να μας είσαι. Σωστό. Και ο Ολυμπιακός τα παίζει καλά, δεν χάνει. Και δεν μασάει. Εν τω μεταξύ το θέμα ποιο είναι. Ότι. Το ρολόι σου, το ρολόι μου, δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά, πραγματικά. Έχω μείνει άναυδος. Ευρώ, Έχω μείνει άναυδος. Εσύ το πήρες με 10. 6,5. Και τα μεταφορικά. Και τα μεταφορικά 10. Από την Κίνα πριν ξεσπάσει ο κορονοϊός. Πριν ξεσπάσει ο κορονοϊός και δουλεύει όντως άψογα. Αλλά Κατερινάρα, ρολέ, υπεραξία παίρνει το ρολόι με την Κατερινάρα. Λοιπόν, λέγαμε ότι το χείριστο δεν είναι ότι θα παίξουν. Άντε, παίζουν και κλεισμένο το θυρών με προσφυλάξει κτλ. Θα πάνε, θα παίξουν. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός θα γυρίσει, θα πρέπει να μείνει 14 μέρες σε καραντίνα. Γιατί έρχεται από χώρα που είναι τελευταίο μάτς, στο κόκκινο. Δεν έχει άλλα μάτς μετά. Πρέπει να έχει άλλα μάτς, αλλά τι θα γίνει. Έχει, γι' αυτό. Θα παίξουν ένα και θα παίξουν τρία μετά. Και η κυβέρνηση έβγαλε οδηγία ότι να μην πάει
Οπότε υπάρχει ένα πρόβλημα. Και η Ευρωλίγκα λέει να έρθετε. Αν δεν πάει, μηδενισμό. Από άλλο προορισμό λέει. Μηδενισμό. Μην έρχεστε, λέει, στην. Μέσω. Ελάτε από την Ελλάδα με αεροπλάνο στο Μιλάνο. Ελάτε με πούλμαν. Ελάτε το δικό σου. Ναι. Αλβανία, ελάτε την Αλβανία που έχει μόνο ένα κρούσμα, δύο. Η Σερβία δεν έχει ανακοινώσει. Αλβανία το κόβει πάνω, Σερβία στρίβει μετά, μπαίνει από εκεί. Η Τουρκία όλο τυχαίως μόνο ένα. 80 εκατομμύρια. Ερντογάν έχω, ρε φίλε. Ναι, τι να μασίσει. Όλα είναι υπό έλεγχο. Η Τουρκία είναι πιο δυνατή από κάθε ιό, είπε ο γίγαντας. Λοιπόν, σε λίγο. Το καψώνει, το είδε του. Ποιο απ' όλα. Που καθόταν στο όρθιο. Πούτιν στον Ερντογάν. Κάναξε 40 έξω την πόρτα. Δεν ψήνομαι. Υπήρξε μια μηχανία όμως. Δεν ψήνομαι. Ναι, υπήρξε μια μηχανία, λέω εγώ. Δεν ψήνομαι από τον Λούλη τον Πούτιν. Μίλησε τέτοια. Έλα, είναι η φίτσα τώρα. Το ξανθό γένο έχει βοηθήσει. Ναι. Λέγανε κάποιοι. Το ξανθό γένο τσεπουά. Τσεπουίτα. Πλερουίτα τσεπουίτα. Πούλησε του S400. Τσεπουίτα. Έβαλε και το λογισμικό μέσα στο ΝΑΤΟ. Την έκανε τη δουλειά. Θα μα σώσει Κώστα το ξανθό γένο, ξύπνα. Ναι, κατεβαίνει. Το είπε ο γέροντος άλλωστε. Και ο γέροντος είπαν και κάποιοι προφήτες, ναι, που τους βλέπαμε στο γυαλί, Κώστα. Για να κοιμηθούμε. Έτσι. Για τα μεδονύχτιες ώρες. Έτσι. Λοιπόν, τώρα. Είπαμε ότι περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή ανακοίνωση της κυβέρνησης για νέα μέτρα. Υπάρχει δεδομένη αγωνία και εδώ που τα λέμε και στις ομάδες τις ίδιες για το τι θα γίνει, πώς θα γίνουν τα μάτς κτλ. Ήδη έχουν ανασταλεί οι δραστηριότητες στους περισσότερους αθλητικούς συλλόγους και περιμένουμε τις εξελίξεις σε αυτό το θέμα, γιατί όπως και να έχει, ο αθλητισμός είναι μέρος της ζωής, πολλοί κινούμαστε γύρω από αυτόν, πολλοί έχουμε αγώνες, έχουμε παιδιά, έχουμε προπονήσεις, θα τα πάμε, δεν θα τα πάμε. Από σήμερα άλλωστε η ελληνική κοινωνία διάγει την πρώτη μέρα του 14ημέρου όπου τα παιδιά δεν θα πηγαίνουν σχολείο. Κουράγιο στους γονείς. Κουράγιο στους γιαγιάδες. Που έχουν μικρά παιδιά. Κουράγιο στους γιαγιάδες και στους παππούδες. Οι γονείς, οι περισσότεροι, τέλος πάντων, αρκετοί εργάζονται. Οπότε καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Είπαμε. Το σημαντικότερο είναι όμως το μέτρο αυτό γίνεται για να βέβαια, ναι, μην κολλήσει ο ένας με τον άλλον. Δεν γίνεται για να βγουν τώρα στους δρόμους για να πάνε να παίζουν και να πάνε στα ίντερνετ καφέ να παίζουν Fortnite. Στέργιο που τα ξέρετε εσύ καλά. Το διάβασα χθες. Fortnite. Χαμός γίνεται. Ο Άννας λέει έχει 7,8 kills και κάτι τέτοια. Χαμός γίνεται. Έχω δίπλα μου ένα, δεν κοιμούνται, Κώστα. Ναι. Πάνε 11 και φεύγουν 8 το πρωί. Τι ζούμε πραγματικά. Πραγματικά μπράβο στο κουράγιο τους. Τι ζούμε πραγματικά. Εμείς πέραμε μια μπάλα και γινόταν ο χαμός του χαμού. Με την μπάλα. Ζακέτα για δοκάρι. Έπαιζε και μπάλα, Κώστα. Μπαλάρα. Μπαλάρα. Αριστερό εξτρέμ. Στα τσιμέντα του διοικητηρίου, στα μάρμαρα. Στα τσιμέντα του διοικητηρίου. Δόξα διοικητηρίου στην αρχή. Δόξα διοικητηρίου. Μετά δεν μου άρεσε γιατί δεν με βάζανε. Γιατί άραγε. Μετά πήγα στον τυφώνα διοικητηρίου. Και εκεί πήγα μπάσκετ και μετά βόλεϊ. Σας την είπα και την καριέρα μου, τα βιογραφικά. Τελειώσαμε. Τι άλλο θέλετε. Αλλά πρώτα μπάλα. Στο γήπεδο του Θερμαϊκού κάναμε προπόνηση δόξα διοικητηρίου. Το σιδηροδρομικό, εκεί το τσιμεντένιο. Φυσικά. Όλα μέσα, φυσικά. Όλα τα σουτ μέσα. Όλα μέσα. Όλα γκολ. Όλα γκολ. Καταλαβαίνετε ότι έχει ξεγαβαλωθεί ο αθλητισμός. Τελειώσαμε, ναι, τελειώσαμε. Αλλά νομίζω ότι εντάξει. Θα έχει και συνέπειες και στις γύρω τομείς της ζωής μας. Και δεν είναι πιο σημαντικό ο αθλητισμός. Δηλαδή το να γίνουν 5-10 μάτς. Τώρα, ναι, τι. Ακόμα και το Champions League χωρίς κόσμο. Και του χρόνου θα έχει Champions League. Και του παραχρόνου. Προέχει και η υγεία. Και Super προέχει η υγεία. Βεβαίως. Αρκεί να υπάρχει ένα πλάνο, Κώστα, εντάξει. Υπάρχει. Και να μην γίνονται πράγματα, σωστά, και να γίνονται και. Υπάρχει δεν έχουν όφελος. Πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο και υπάρχει και τεράστιο πλήγμα στην οικονομία, έτσι, μέχρι στιγμής. Και θα το δούμε και στις επόμενες εβδομάδες που θα μεγαλώσουν δυστυχώς, έτσι όπως λένε οι επιστήμονες τουλάχιστον, τα κρούσματα και θα κλείσουν και άλλο οι δραστηριότητες όλων μας. Οπότε θα πρέπει να αντέξουμε γενικώς όλοι. Είδατε το πετρέλαιο κατευθείαν σε η βενζίνη. Έχει πέσει ακόμη και εδώ στην Ελλάδα που η κερδοσκοπία πάει σύννεφο. 7-8 λεπτά μέσα σε 3 μέρες. Έτσι είναι, Χρήστο. Από 1,55 1,48 πήγε. Και 1,46. Πάντως το καφενείς και το νιάχνουν είναι τίγκα. Αυτά θα κλείσουν. Το χαρτάκι παίρνει και δίνει. Η πρέφα. Χαρτάκι. Τσιγάρο έξω. Άλλο πάλι και αυτό. Τσιγάρο έξω, κορονοϊός μέσα. Τσιγάρο έξω, κορονοϊός μέσα. Χαρτάκι, τάβλι, ένας χαμός.
Στην καφενεία της γειτονιάς μου. Λοιπόν, θα πούμε σε λίγο τα αγωνιστικά, θα πούμε σε λίγο τι ισχύει για τον κορονοϊό, θα πούμε τι ισχύει με τα μπασκετικά και φυσικά το ρεπορτάζ το νομικό, Στέριο. Χθες είχατε τον Τάκη Μπαλτάκο στο ΠΑΟΚ 24. Ενδεχομένως να μπορέσουμε να τον ακούσουμε, για όσους δεν άκουσαν την εκπομπή χθες, να ακούσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που σας παραχώρησε, όπου τονίστηκε η ικανοποίηση για την απόφαση του διαιτητικού. Ναι, το τόνισε ξεκάθαρα ότι είναι μια μικρή νίκη για τον ΠΑΟΚ, ναι. Η χθεσινή εξέλιξη, και υπάρχει αναμονή, υπάρχει προσδοκία, υπάρχει μια επιφύλαξη, είναι αλήθεια, το καταλαβαίνω, εν ώψη της εκδίκασης της υπόθεσης στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Την Πέμπτη στις 6. Ναι. Προετοιμάζει το ΠΑΟΚ ακόμα και για το σενάριο να μην μπει στην ουσία της υπόθεσης τριμελής επιτροπή. Και τι να γίνει. Δικαστής, γιατί ρώτησα τον Τάκη Μπαλτάκο το αν είναι αυτό που η είπα, απόφαση δηλαδή. Του διοικητικού εφετείου δεσμευτική μέσα εισαγωγικά για την Επιτροπή Εφέσεων. Κατάλαβα. Να δει την υπόθεση. Και είπε ο Τάκης Μπαλτάκος ότι δεν υπάρχει καμία απόφαση που να είναι δεσμευτική. Σωστό. Για κάποιο άλλο δικαστήριο. Έτσι. Γενικότερα. Το κάθε δικαστήριο δικάζει. Δεν υπάρχει, ναι, δεσμευτική. Δεσμευτική πήγαν μόνο να μας περάσουν την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Επιτροπάρα, όχι Επιτροπή. Τον Αρκούδη, τη Μαρούπα, την τον Φαρατούρη και τον Τζουγανάκη και τον Χαρούλη. Αυτή την Επιτροπή είχαμε να μας περάσουν ως δεσμευτική. Θα έχει πολύ ψωμί. Για να δούμε. Όπως είπε και ο Τάκης Μπαλτάκος, μέσα σε μία εβδομάδα, δηλαδή μέχρι τη μεθεπόμενη Πέμπτη, λογικά θα έχει τελειώσει η ιστορία σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Γιατί θα υπάρξουν φυσικά και υπομνήματα. Ναι. Θα χρειαστούν και μια-δύο μέρες, τρεις οι δικαστές. Θα έχει λοιπόν ενδιαφέρον από την Πέμπτη και μετά. Την ώρα, Κώστα, που σχεδόν κανείς δεν ασχολείται, για τον ΠΑΟΚ τουλάχιστον μπορώ να μιλήσω, για το καθαρό αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας. Δηλαδή ασχολείται μόνο ο Φερέρα και οι παίχτες. Τι γίνεται, έχει ατονίσει το ενδιαφέρον. Νομίζω σε όλες τις ομάδες πάνω κάτω. Ναι, αλλά κάπου φεύγει το κίνητρο και από τους παίκτες. Κοίταξε. Είναι. Αυτό που θέλουν να περάσουν στους παίκτες. Θα μου πεις είναι... πώς να το κρατήσουν τώρα. Αυτό που θέλουν να περάσουν στους παίκτες είναι: προετοιμαστείτε κατάλληλα και να έχετε σαν δεδομένο ότι είμαστε στο μείον 7. Ναι. Αυτό να έχετε σαν δεδομένο. Έτσι. Γιατί όντως μπορεί στο ξεκίνημα το play-off ή στην πορεία να φύγει το έξτρα μείον 7. Ναι. Αλλά τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί υπάρχει σίγουρα μια ομάδα επηρεάζεται όταν υπάρχει τιμωρία. Ο ΠΑΟΚ έχει προβλήματα, δηλαδή τα γνωστά Γιαννούλη, Σίγκασον, Βαρέλα εκτός. Αποκάλυψε στο ΠΑΟΚ 24 ότι και ο Βιερίνια δύσκολο θα παίξει την Κυριακή. Δηλαδή εκεί που λέγαμε Μάτος Βιερίνια στις πτέρυγες και Μιχαηλίδης στο κέντρο άμυνας, και ο Βιερίνια δεν προλαβαίνει μάλλον. Δεν προλαβαίνει ο αρχηγός, Άρα θα πάμε μάλλον σε Μάτος Ροντρίγκο. Πτέρυγες, ο φίλος μας το βγάλαμε εδώ στην εκπομπή. Πεκταράς. Βραζιλιάνος Πεκταράς. Εθνική έπαιζε. Έτσι είναι. Κόπα, ναι. Τάδε δεν πήρε. Κόπα Καμπάνα. Πήρε. Όχι, δεν ξέρω. Κάτι πήρε. Και υπάρχουν λοιπόν και τα προβλήματα. Θα γίνει και το μάτς σε άδειο γήπεδο. Είναι δηλαδή και αυτό. Η κατάσταση μόνο εύκολη δεν είναι. Χάνουμε και το 10ο παίκτη. Ο λαός και τα λοιπά. Φίλε, πώς εξηγήσω ότι κλείνουν τα σχολεία επειδή τα παιδιά μεταδίδουν τον ιό και ασυμπτωματικά και πρέπει να τα κρατήσει στο σπίτι η γιαγιά και ο παππούς που είναι ευπαθείς ομάδες. Τι να κάνουμε, καλό το ερώτημα. Τι να κάνουμε, καλό το ερώτημα. Πολύ καλό το ερώτημα. Αλλά θα δούμε. Κάπως όμως πρέπει να προφυλαχθούμε από την συνάθρηση. Έτσι, αυτό τώρα είναι το κακό. Να μην μαζευόμαστε πολύ. Ήδη διαβάσαμε το δελτίο τύπου. Μάλλον θα διαβάσουμε σε λίγο το δελτίο τύπου της Γενικής Γραμματείας, το χθεσινό, που λέει ότι στα κλειστά γήπεδα μέχρι 60 άτομα. Με τους παίκτες. Και στα νυχτά νομίζω. Μόνο στα κλειστά. Στα κλειστά. Στα 60 νυχτά. Άτομα. Στα νυχτά. Δεν υπάρχει βέβαια ακόμα ενημέρωση, ναι, για τους δημοσιογράφους. Ναι. Όχι, λέει ένας δημοσιογράφος από κάθε μέσο. Ένας από κάθε μέσο. Τώρα και αυτό είναι λίγο εντάξει, παιδιά. Στην Ελλάδα. Τι ένας από κάθε μέσο. Ένας θα πει. Βάλε εμένα στη 3-4. Ναι. Βάλε τον άλλο στη 3-5. Εγώ είμαι από το Λίμπερο. Εγώ είμαι από τον Αρένα, εγώ είμαι από το Τάδε FM, εγώ είμαι από το Τάδε GR του FM. Εγώ είμαι από το Δίνα FM, εγώ είμαι από το Δίνα GR. Πάλι 100 άτομα. Εντάξει, φαντάζομαι θα υπάρχει πρόληψη, Κώστα. Μα άλλο μέσο είναι. Ποια μέσα είναι τα απολύτως απαραίτητα. Δεν θα αφήσω κανέναν. Ούτε εμένα.
Ποτέ. Θέλω να δω Ηρακλή Παναθηναϊκό. Γιατί δεν ήρθες με τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν ήρθες. Είχα δουλειά. Γιατί δεν ήρθατε στο Ιβανόφιο. Είχα δουλειά. Γιατί δεν ήρθες στο Ιβανόφιο να σας φιλοξενήσω. Θα έρθω του χρόνου. Όπου ήταν τέλεια όλα. Εκτός από κάποιους που κάναν χειρονομίες δικούς σας. Θα σωθώ. Του χρόνου θα είμαι εκεί. Θα είσαι εκεί, ε. Του χρόνου, ναι. Σωθήκαμε. Λοιπόν, μαζί μας την πρώτη ώρα και τότε καλογεράς. Σας είπα ποιος θα πέσει. Ταξιδεύετε και να μετακινήσετε με ασφάλεια. Κάντε το αυτοκίνητο σε έναν έλεγχο. Έτσι, οπωσδήποτε. Στο τότε καλογεράς. Έχει και σέρβις και φανοποιείο και βαφείο και ανταλλακτικά και σας δίνουμε αυτοκίνητο αντικατάστασης όσο το δικό σας επισκευάζεται. Ποιο, Κατερινάρα. Έλα, άστε Κατερινάρα τώρα, μωρέ. Χάσουμε και κλείστο, μην το ξαναβάλει. Κλείστο, σαν το Χρήσταυτο. Κλείστο, ναι. Λοιπόν, πάμε, ότο καλογεράς. Για ασφάλεια. Σας δίνουμε και αυτοκίνητο αντικατάστασης όσο το δικό σας είναι για επισκευή ή για σέρβις, για να μην ταλαιπωρήσετε και υποχρεώνεστε να μπείτε στον ΟΑΣΤ που. Αδειάζει σιγά σιγά αυτές τις μέρες, την αλήθεια, αλλά. Τώρα δεν σπρώχνονται. Δεν σπρώχνονται. Έχει κόσμο και πάλι. Φυσικά, πού θα πάει ο κόσμος, πώς θα πάει. Τη στιγμή που διαβάζαμε, Κώστα. Στο ότι, μετρό της Αθήνας. Στην Αθήνα, ναι. 14 και 15 Μαρτίου. Ναι. Παρένθεση ανοίγω. Ξεκινούν σε τρεις μέρες δηλαδή. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια. Ναι. Σε Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλό και Νίκαια. Μια χαρά. Κορυδαλάρα μετρό. Κορυδαλάρα. Και μάλιστα. Προοδευτική. Και μάλιστα υπήρξε καθυστέρηση. Αργήσανε κιόλας. Και τους την είπανε. Ότι ρε φίλε, εμείς δεν είχαμε στο Κορυδαλό και στην Νίκαια, χωρίς μετρό. Ναι, αλλά εμείς αυτοί εκεί δεν βρήκανε αρχαία. Και άμα τα βρήκαν, τα παραχώνανε. Ενώ εδώ. Όπως έχει πει και ο Θανάσης Κατσαρής, και αν βρούμε κανένα τάφο, μην μας πούνε για τη Νέα Τούμπα. Αν βρούμε κανένα τάφο, το έχουμε το κοιτικό αυτό. Πρέπει να το έχουμε, ναι. Το έχουμε όντως. Έλα ρε παιδιά. Λοιπόν. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε άλλη τρία καταστήματα, Ότο Καλογεράς, Γρηγορούλα Πράγια 27, στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19, παλιά Συμμαχική Οριοκάστρου, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιώς στη Θέρμη και στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Πάμε στο διάλειμμα. Το πάμε διάλειμμα, πάμε διάλειμμα. Για βάλε λίγο. Άρα λοιπόν, αν βρίσκουμε έναν τάφο, μην αρχίζουνε και δεν έχουμε προσωπικό, δεν μπορούμε και τα λοιπά. Άρα λοιπόν, αν βρίσκουμε έναν τάφο. Να βρούμε κανέναν τάφο, μην μας πούνε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δεύτερο μισάωρο. Επιστρέφουμε. Πρόκα, σήμερα. Πάμε να, μιλήσουμε για, για τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης τα οποία ανακοινώνονται τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ομότιμο καθηγητή αθλητιατρικής, τον κύριο Αστέριο Δελιγιάννη, τον οποίο και καλησπέριζουμε. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, να είστε καλά. Όλοι πρέπει να είμαστε καλά. Πρέπει να είμαστε καλά. Σωστό. Και προσεκτικοί. Σας καλέσαμε, κύριε καθηγητά, γιατί και λόγω του αντικειμένου σας με τον αθλητισμό κοντά και με την ιατρική, νομίζουμε ότι είστε ο πιο κατάλληλος για να μας βοηθήσετε λίγο στο να καταλάβουμε. Καταρχήν, τι είναι αυτό που μας φοβίζει τόσο πολύ σε αυτόν τον κορονοϊό? Είναι άγνωστος, δεν ξέρουμε πώς εξελίσσεται, πώς μεταλλάσσεται, κολλάει εύκολα. Τι μας φοβίζει? Εκείνο που μας φοβίζει είναι η μεταδοτικότητά του. Ναι. Ότι μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, μεταδίδεται πολύ εύκολα από τις μικρές ηλικίες που ακόμα και να μην νοσήσουν αποτελούν ξενιστές για τους ιούς, να μεταφέρουν και μεταδώσουν τους μεγαλύτερους σε ηλικία άτομα. Αυτό κυρίως μας φοβίζει. Εντάξει, από την άλλη μεριά έχουμε ήδη αρκετές γνώσεις με την Κίνα που έχουν βγει και μελέτες και λοιπά και τον τρόπο δράσης, αυτά επιστημονικά ας πούμε. Ναι, ναι. Έχουμε βγάλει κάποιες άκρες. Η θνητότητα στις μεγάλες ηλικίες είναι δυστυχώς υψηλή. Υψηλή. Εντάξει, δεν προσεγγίζει βέβαια το SARS με τη γρήπη, αλλά είναι υψηλή από ό,τι βλέπετε και στην Ιταλία. Που έχει ξεφύγει. Μόνο σε εκείνο που για να έρθουμε στο αντικείμενο που συζητάμε, είναι η μεταδοτικότητα. Ότι είναι ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, να προσέχουμε ιδιαίτερα. Να μπορέσουμε να διακόψουμε τους τρόπους μετάδοσης. Ναι. Βέβαια, θα μου πείτε να ζήσουμε μια εποχή που βλέπαμε κάποτε στα έργα στον κινηματογράφο και λέγαμε δεν είναι δυνατόν. Όντως. Σε μια σουρεαλισμό να τα κλείσουμε όλα. Ναι. Να σταματήσουμε τις δραστηριότητες. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα θέμα λίγο. Αυτή τη στιγμή όπως το ζούμε στην Ελλάδα είναι υπερβολικό. Βέβαια ήταν καλή η τακτική το να κλείσουν τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα φροντιστήρια. Αυτό θα σας έλεγα. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει όμως να. Συμφωνείτε με το κλείνουν και τα γήπεδα. Είναι μονόδρομος. Και τα γήπεδα τα κλειστά κλείνουν. Και τα ανοιχτά θα κλείσουν. Ναι. Είναι μονόδρομος. Κοιτάξτε τώρα, ας πούμε αν πάρουμε τα κολυμβητήρια, υπάρχουν οδηγίες ότι ενώ πιστεύαμε ότι θα μπορούσε το κολυμβητήριο με το χλώριο κλπ. Αλλά φαίνεται ότι η μετάδοση είναι αυξημένη.
υπάρχουν αρκετές οδηγίες και ένας χώρος κλειστός με υδρατμούς. Δεν θα ήταν και το καλύτερο αυτή την εποχή, θα έλεγα, να στέλνουμε τα παιδιά μας για την κολύμβηση. Σωστό. Στους κλειστούς χώρους υπάρχει μεγαλύτερος συχνοτισμός. Ναι. Υπάρχει και το περιβάλλον, ας πούμε, που δεν θα ήταν και ότι καλύτερο πάλι για την άθληση. Σίγουρα η άθληση στους ανοιχτούς χώρους είναι προτιμότερη, ναι, από την άθληση στους κλειστούς χώρους. Ακριβώς. Τώρα, από την άλλη μεριά, μια σκέψη που εγώ την κάνω, ας πούμε, χωρίς να έχει συζητηθεί, μπορεί να συζητιέται βέβαια και αυτό να δημιουργεί προβληματισμούς για τους μεγάλους αγώνες και για... είναι ότι εκείνο που λέμε εμείς σαν ειδικοί πάνω στην αθλητιατρική, mm-hmm, είναι ότι ο εξαντλητικός αθλητισμός, ναι, είναι από μόνος του είναι μια καταπώνηση. Ρίχνει την άμυνα του οργανισμού. Σωστά. Και εδώ πέρα είναι και το παράδοξο της άσκησης που συζητάμε. Ενώ δηλαδή η ψυχαγωγική άσκηση, η καθημερινή άσκηση τη στείλουμε γιατί ενισχύει την άμυνα, mm-hmm, και θα μπορούσα να πω ότι, ας πούμε, το να περπατάει κάποιος είναι πολύ καλό, πολύ μόνος καλό, του βέβαια, σε ένα ανοιχτό περιβάλλον, mm-hmm, ξέρω, να βγει, ναι, έξω, να πάει στο δάσος και, ναι, λοιπόν, ό,τι καλύτερο υπάρχει. Απ' την άλλη μεριά η εξαντλητική άσκηση, και μιλάω για μαραθώνιες, υπερμαραθώνιες με την καταπώνηση, mm-hmm, στο ποδόσφαιρο που τα πράγματα έχουν ξεφύγει, ας πούμε, όσον αφορά την καταπώνηση, mm-hmm, των αθλητών, η άμυνα πέφτει. Άρα, βέβαια, άρα... δεν υπάρχει αντίστοιχη μελέτη. Είναι, ας πούμε, μια σκέψη δική μου με βάση τις γνώσεις που έχουμε. Βέβαια, και με την πρακτική καθημερινότητα, κύριε καθηγητά. Δηλαδή... Ναι. Αυτό θα έκανε ενδεχομένως ορισμένα άτομα να είναι πιο ευάλωτα, στην μετάδοση. Ακριβώς έτσι. Άρα στόχος στο μέτρο τώρα είναι να καθυστερήσουμε λίγο τη μεταδοτικότητα. Έτσι, εγώ θα έλεγα η άσκηση, έξω στην ύπαιθρο, που ο καιρός είναι και καλός, ας πούμε, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι εγώ θα τη συστήνα σε ένα άτομο, σε ένα παιδί, ας πούμε, σε έναν έφηβο, που θα είναι ότι καλύτερο να πάρει το ποδήλατό του, να βγει έξω στην ύπαιθρο χωρίς τη συνάδελφο, ότι καλύτερο. Ναι. Αλλά την πολύ έντονη άσκηση, ας πούμε, εγώ θα ήμουν αρνητικός. Έπειτα, ας πούμε, βλέπετε, ας πούμε, στο μπάσκετ, στα αθλήματα επαφής. Ναι, σωστά. Μεταδοτικότητα είναι αυξημένη. Βέβαια. Σωστά, έτσι είναι. Άρα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και νομίζω ότι είναι ένα τεστ αυτό και για το λαό μας, κύριε καθηγητά, που δεν είμαστε και τόσο της πειθαρχίας, η αλήθεια είναι. Και να περάσουμε την ευκαιρία να μάθουμε όλοι, ναι, να εφαρμόζουμε σε όλη μας τη ζωή τα μέτρα σωστής υγιεινής. Έτσι. Περισσότερα αυτή την εποχή, να το βάλουμε και αυτό σε βίωμά μας. Είναι και αυτό εκπαίδευση στα σχολεία. Έτσι, έτσι, δηλαδή, ένας τρόπος να εκπαιδεύονται τα παιδιά μας αυτή την εποχή από εμάς, από τους γονείς. Πώς να προσέχουν την προσωπική τους υγιεινή περισσότερο. Ακριβώς. Θα πρέπει όμως, κύριε καθηγητά, και νομίζω είναι ζωτική σημασία, να δείξουν υπευθυνότητα και οι άνθρωποι που έχουν συμπτώματα και να μην το πάρουν αψήφιστα και κυκλοφορούν και δίνουν χειραψίες κτλ. Δεν είναι, είναι κομβική σημασία όσοι έχουν υποψία ή όσοι έχουν τον κορονοϊό να είναι 200% υπεύθυνοι. Είναι αυτό που ξέφυγε στην Ιταλία, πιστεύω. Ναι, όντως. Δηλαδή στην Ιταλία ξεκίνησε έτσι στο ότι δεν δώσαν την προσοχή που θα έπρεπε να δώσουν. Σε αντίθεση με άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και στη χώρα μας, ας πούμε, που από τη στιγμή μπορεί να κάναμε κάποια κριτική στα μέτρα αρχικά, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σωστά, είναι σωστά τα μέτρα. Είναι σωστά, όντως. Ενώ στην Ηταλία ξέφυγε. Τώρα, το να πηγαίνουν ηλικιωμένοι, ιδιαίτερα που είναι παθείς ομάδες, ναι, στο καφενείο, να πηγαίνουν να συνοδεύουν τα παιδάκια, τα εγγόνια τους, σε συναθρήσεις και λοιπά, δεν είναι κάτι που συστήνουμε. Έτσι, θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Όσοι έτσι, είναι ακριβώς με προβλήματα ιδιαίτερα και λίγο παραπάνω ηλικίας, πρέπει να καθίσουν μέσα. Είναι ανευθυνότητα αυτό. Τώρα βέβαια επηρεάζεται η ζωή μας. Είπαμε ότι πρέπει ο Έλληνας να συνηθίσει σε κάποια πράγματα που ίσως δεν ήταν συνηθισμένος. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι και για εσάς τους επιστήμονες είναι μια πρόκληση αυτή, έτσι, για νέες μελέτες, για νέα παιδεία. Είναι όμως και ένας έως από την άλλη που πολλοί λένε ότι δεν είναι, κύριε καθηγητά, κάτι τόσο περίεργο, ότι έχουμε τόση θνητότητα, ας πούμε, με την κανονική γρίπη και πανικοβαλόμαστε τώρα για αυτή την άγνωστη, ας πούμε, νέα γρίπη. Αν πάρουμε αυτό το κομμάτι, θα συμφωνούσα, ναι, έτσι, ότι με τη γρίπη είχαμε πολλαπλάσιους θανάτους. Mm-hmm. Εδώ στη χώρα μας δεν έχουμε και κανέναν θάνατο, ας πούμε, στην περίοδο της γρίπης. Σωστά, πάντα έχουμε. Σαν γιατρός ξέρω και 2-3 περιστατικά. Ναι. Τρία, ας πούμε, νέων σχετικά ατόμων που πέθαναν από την παλιά με την περίοδο της γρίπης, ναι, ας πούμε, έτσι, και ήταν
και έμεσα σε αθλητικό περιβάλλον. Λοιπόν, η γρήπη ήταν χειρότερη και αναλογία, αλλά είναι το άγνωστο από τη μία πλευρά, είναι μεταδοτικότητα που μεγάλη. Είναι πολύ μεγάλη, ναι. Γι' αυτό και, γι' αυτό και από και την άλλη μεριά το μεγάλο πρόβλημα δυστυχώς, πέρα από το θέμα της υγείας, είναι και το θέμα το οικονομικό και το κοινωνικό. Σωστά. Δηλαδή και τα τρία είναι αυτά που δημιουργούν το πρόβλημα. Έτσι. Και το έχουν κορυφώσει. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι μόνο θέμα υγείας. Σωστά. Σε λίγο θα πούμε εμείς, βέβαια θα ενημερώσουμε τους ακροατές μας σχετικά με τα νέα μέτρα και με τις απαγορεύσεις, με την αναβολή των πρωταθλημάτων όλων. Για παράδειγμα, πριν από λίγο η Ομοσπονδία Καλαθοσέρισης ανακοίνωσε την αναβολή όλων των πρωταθλημάτων. Νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό, έτσι, κύριε καθηγητά. Εγώ δεν το ήξερα, αλλά βλέπετε τι είπα για τον μπάσκετ. Βέβαια, κατευθείαν. Δεν τα ήξερα τα μέτρα γιατί είμαι στο Πανεπιστήμιο, δεν παρακολουθώ. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε, πριν από λίγο. Εκτός από τη συνάθρηση των. Ας πούμε, ξέρω εγώ κάποια άλλα αγωνίσματα, δεν ξέρω πώς θα το δουν. Ας πούμε στο βόλεϊ. Ίσως είναι λίγο πιο χαλαρά εκεί πέρα τα πράγματα. Θα διακοπούν όλα. Ενώ, θα διακοπούν όλα. Και εγώ πιστεύω ότι από τη στιγμή που διακοπεί ένα, θα πρέπει να διακοπούν όλα. Θα διακοπούν όλα. Και σε όλα αυτά, βέβαια, έρχεται και έτσι ένα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το θεωρήσουμε εμπόδιο, γιατί εσείς είστε γνωστός στην εκπαιδευτική κοινότητα και τη διεθνή, θα έλεγα, με τα συνέδρια που διοργανώνετε όλα αυτά τα χρόνια. Αθλητιατρικά συνέδρια υψηλού επίπεδου και τώρα ετοιμάζεται ένα συνέδριο το οποίο. Τι θα γίνει τώρα, το Μάιο νομίζω είναι. Αυτό είναι. Το έχουμε 9 με 12 Μαΐου. Είναι αυτό που κάνουμε το ετήσιο, το μεγάλο το αθλητιατρικό συνέδριο. Όπου θα έχουμε και ας πούμε την πρόκληση να συζητήσουμε. Θα έχουμε περισσότερες απόψεις και γνώσεις πάνω στο θέμα του αθλητή. Ναι. Συνδυασμό με ιώσεις, όχι μόνο με τη συγκεκριμένη, ναι. Γιατί γίνεται πολλή συζήτηση τα τελευταία χρόνια στην έρευνα του θέματος της καταπώνησης της εντατικής άσκησης πάνω σε διάφορα όργανα του ανθρώπου, ακόμα και στην καρδιά, εγώ σαν καρδιολόγος ας πούμε, που το συζητάμε, mm-hmm. Στο θέμα των λοιμόξεων που είναι πιο αυξημένες, αλλά δυστυχώς είναι το άγνωστο αν θα γίνει. Ήδη έχουμε plan B να το μεταφέρουμε και έχουμε βρει και πάλι ημερομηνίες για τα τέλη Σεπτεμβρίου. Δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή, θα περιμένουμε 10-15 μέρες. Πιστεύω ότι θα πάνε καλά τα πράγματα στη χώρα μας, οπότε μέσα στο Μάιο να έχουμε όλες τις δραστηριότητες κανονικά. Μάλιστα. Η άνοδος της δημοκρασίας, κύριε καθηγητά, είναι λογικά προς θετική κατεύθυνση ή είναι ένας μύθος? Στις ιώσεις όλες... Μέχρι τώρα η εμπειρία μας ήταν και για τη χώρα μας ειδικότερα ότι είχαμε πολύ μεγάλη μείωση των κρουσμάτων. Βοηθάει. Πάρα πολύ μεγάλη. Έτσι βοηθάει. Βοηθάει. Απλά δεν έχουν γίνει αντίστοιχες μελέτες για αυτό τον ιό. Ναι. Είναι ακόμη πρώιμο. Είναι νωρίς ακόμη. Είναι πρώιμο, ναι. Σωστά. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Ας με σαν τελευταίο μήνυμα θα έλεγα από τη μια μεριά ο άνθρωπος να μην σταματήσει την άσκησή του και το βάδισμά του και την ποδηλασία του στον ανοιχτό χώρο. Να συνεχίσει η άσκηση, αυξάνει την άμυνα του οργανισμού, αλλά η εντατική άσκηση και μάλιστα ο συχνοτισμός είναι κάτι που θα πρέπει να τον αποφύγουμε. Να το αποφύγουμε. Διάστημα. Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά για την κουβέντα, για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Αστέρος Δελγιάννης, ομότιμος καθηγητής αθλητιατρικής του ΤΕΦΑ, εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ένας πολύ έμπειρος επιστήμονας και νομίζω ότι η σύστασή του είναι πολύτιμη. Στέργιο, να περπατάμε σε ανοιχτό χώρο, να μην σταματήσουμε δηλαδή αυτή την δραστηριότητα, αλλά όχι και να το παρακάνουμε, να μην εξαντλούμαστε δηλαδή, και το λέμε αυτό κυρίως για τους πατεράδες, για τις μητέρες, για τα παιδιά που τα στρέφουμε όλα στον αθλητισμό και καλά κάνουμε, αλλά όχι βέβαια στον εξαντλητικό πρωταθλητισμό. Κώστα, κοίταξε. Εξασθενεί ο οργανισμός. Ό,τι μπορούμε να αποφύγουμε, το αποφεύγουμε. Ναι. Δεν θα είναι αυτό εφόρο ζωής, θα είναι για 5, 10, 15, 20 μέρες. Σωστά. Δεν χρειάζεται πανικός, δεν χρειάζεται να κλειστούμε στο σπίτι. Αν δεν έχουμε κάποιο σύμπτωμα, ούτε χρειάζεται να φοβόμαστε να έρθουμε σε απόσταση 5 μέτρων από συνάνθρωπό μας. Αλλά θα πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, ξαναλέω. Βέβαια. Είναι ένα τεστ αυτό, είπαμε, για την Ελλάδα, για εμάς τους Έλληνες, που δεν ανεχόμαστε έτσι ζυγούς και σαμάρια κτλ. Αλλά ναι, είμαστε χήμα, η αλήθεια είναι. Πιο χήμα νομίζω δεν υπάρχει από εμάς. Πάνω σε αυτό που λες. Οι Ιταλοί μας ξεπέρασαν λίγο. Ναι, ο νέος ποινικός κώδικας προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρχών και κινδυνεύουν ακόμα και με φυλάκιση. Αν σου πούνε ότι πρέπει να μπει σε καραντίνα και εσύ πιστεύει, έλα μου, ναι, τώρα, βέβαια. Ποια καραντίνα, εγώ θα πω τώρα. Και σύμφωνα με τον νόμο, τουλάχιστον υπάρχει ποινή, σωστά για μένα.
Βέβαια, σωστά. Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι. Εννοείται. Όση ώρα μιλούσαμε με τον κύριο καθηγητά, με τον κύριο καθηγητή, να πω ότι η Ξάνθη δικαιώθηκε. Άλλο πάλι και αυτό. Από το διοικητικό εφετείο. Αποφάσισε την αναστολή της ανάκλησης του πιστοποιητικού της. Το πιστοποιητικό. Και παίρνει πίσω από τους 12 βαθμούς τους 5. Άλλο πάλι και αυτό. Η Ξάνθη, η ΠΑΕ Ξάνθη. Πώς γίνεται τώρα αυτό. Οι 5 αφορούσαν την ανάκληση του πιστοποιητικού για μη δήλωση έγκυρη ενημέρωση της αλλαγής στη μετοχική της σύνδεση. Λοιπόν, δεν υπάρχει πλέον αυτή η απόφαση. Και η Ξάνθη, τώρα που μιλάμε, κουβαλάει τους 7 που κουβαλάει και ο ΠΑΟ για το θέμα της πολυδιοκτησίας. Άρα η Ξάνθη δεν έχει μείον 12, έχει μείον 7, εκτός κι αν ξανανατραπεί η υπόθεση. Μπορεί να κάνει κάποιος έφεση, ξέρω εγώ, Πανετολικός, ο Πανιώνιος. Μα δεν δικάζεται και στο διοικητικό, δεν είπαμε ότι θα δικαστεί και στο διοικητικό και η υπόθεση της πολυδιοκτησίας. Απλά η έτσι προσωρινή διαταγής δεν έγινε δεκτή. Όχι, δεν δικάστηκε η υπόθεση. Άρα η Ξάνθη. Η κύρια δίκη θα γίνει. Η Ξάνθη, αν ισχύσει η απόφαση, πάει στους 23. Εννοείται πως δεν υπάρχει θέμα να μπει στα play-off. Όμως δεν θα είναι στον ένα βαθμό από τον Πανετολικό στην ποινή, στη θέση για τα play-out. Και να πούμε, Κώστα, ότι το είπε ο κ. Μπαλτάκος, η χθεσινή απόφαση του διοικητικού εφετείου, για τον ΠΑΟΚ τουλάχιστον, δεν σημαίνει ότι μπαίνει τελεία στο θέμα που έχει ανοίξει ο ΠΑΟΚ με την επιτροπή. Τις μηνύσεις κτλ. Θα συνεχιστεί αυτό, απλώς θα τραβήξει λίγο σε μάκρος. Δεν είναι μια υπόθεση που θα έχουμε γρήγορα τέλος. Γιατί υπάρχει η εντύπωση από ορισμένους ότι τελείωσε η ιστορία με την επιτροπή. Ο ΠΑΟΚ σταμάτησε το κυνήγι. Και καλά θα κάνει ο ΠΑΟΚ να επιμείνει. Το έλεγα και χθες, Κώστα, δεν ξέρω αν διαφωνείς. Εάν τα έχουν κάνει όλα καλά οι άνθρωποι της επιτροπής, ας βγουν και στην αντεπίθεση. Δεν έχουν ακούσει και λίγα. Να το ζητήσουν και συγγνώμη. Αν όμως έχουν λερωμένη τη φωλιά τους, ενώ είναι μέλη μιας επιτροπής με πολύ μεγάλη σημασία. Βέβαια. Γιατί δεν παίζουν μόνο με την ιστορία του ΠΑΟΚ, του Ξάνθη και άλλων ομάδων, αλλά παίζουν και με την καθημερινότητα χιλιάδων φιλάθλων. Κρίνουν τις τύχες ομάδων και. Εάν κάποιος τα πήρε, ή αν κάποιος δεν έπρεπε να είναι εκεί, ή αν κάποιος είχε παρεδώσει και συναντήσεις με άτομα που δεν έπρεπε να έχει, ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να τους αφήσει μέχρι να βγουν αρκούδες στην Αριστοτέλους. Λέω εγώ. Λες εσύ. Και λέγοντας αυτό, εσύ, να πούμε ότι στην πρώτη ώρα της εκπομπής μαζί μας είναι το Κορνίλος Παλάς Χοτέλ, πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων στην Αχαίολα Θεσσαλονίκης, κέντρο απόκεντρο και κοντά στην πόλη για τις μετακινήσεις σας, για τις αγορές σας, για τα ψώνια σας, για τη χαλάρωσή σας, αλλά και μακριά για να γλιτώσετε τη φασαρία, το κυκλοφοριακό και φυσικά τη δυσκολία με το πάρκινγκ και όλα τα παρελκόμενα. Κορνίλος Παλάς, λοιπόν, ιδανικό για αθλητικούς συλλόγους που το επιλέγουν για τη διαμονή τους και τη διατροφή, φυσικά, που είναι πολύ καλή. 2-31-07-23-700 και στο cornelospalas.gr. Κορνίλος Παλάς, πρέπει να πας. Θυμίζω το διαγωνισμό που τρέχει και σήμερα για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή ένα ζευγάρι γυαλιά πρεσβειοποίηση αξίας 65 ευρώ από το Opticon Express. FM και όνομα τεπώνυμο το στέλνετε στο 54526. Όσοι στείλετε, κερδίζετε αυτόματα μια δωροπιταγή αξίας 50 ευρώ για τα Opticon Express. Μαζί μας την πρώτη ώρα ήταν το Ότο Καλογεράς, με ολοκληρωμένο συνεργείο σέρβις, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάσταση σας δίνει το Ότο Καλογεράς. Τρία καταστήματα: Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19, παλιά συμμαχική Ωραιοκάστρου, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδενιών Θέρμη, και στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Και σας υπενθυμίζω ότι από την Παρασκευή 20 Μαρτίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αρχής γινωμένης από 20 Παρασκευή 21 Μαρτίου, ναι, Σάββατο, ναι, Ματθαίο Τσακουρίδης και Νίκος Ζωηδάκης θα προκαλέσουν χαμό στο Θέατρο Βεργίνα του Ρίντιση Καζίνο με ένα υπερθέαμα με ποντιακά και κριτικά μαζί. Οπότε κάντε γρήγορα τα κουμάντα σας. Όσοι είστε πόντιοι και σας αρέσουν και τα κριτικά, ή το αντίστροφο, ή απλά σας αρέσουν τα ποντιακά και τα κριτικά και δεν είστε πόντιος και είστε τρακιώτης. Εμένα μου αρέσουν όλα, δεν είμαι τίποτα από αυτά. Είμαι Μακεδόν, αλλά ιδίως τα κριτικά, το παραδέχομαι, μου αρέσουν πάρα πολύ τα κριτικά. Εγώ νομίζω και ξεχωριστά είναι η μουσική απίστευτη, αλλά και η ένωση που θα γίνει, ναι, το πάντα, ναι, θα είναι μοναδικό. Εισιτήρια στα ταμεία του καζίνο του Regency όλο το 24ωρο, καταστήματα public και διαδικτυακά στο ticketservice.gr, τηλεφωνικά στο 217-234567. Δεν είναι υποχρεωτική η είσοδό σας στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε μπαίνετε, αν δεν θέλετε δεν μπαίνετε. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για να μπείτε στο θέατρο Βεργίνα και να παρακολουθήσετε και να απολαύσετε Ματθαίο Τσαχουρίδη και Νίκο Ζωηδάκη. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουν βγει αρκετές ειδήσεις.
τα τελευταία λεπτά. Πραγματικά, ακούσα ντόμινο, η μία ομοσπονδία μετά την άλλη. Αναβάλλονται αγώνες σε Ελλάδα και εξωτερικό και κυκλισμένων. Και γενικά επικρατεί ένας μικρός χαμός. Και θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν βλέπω. Το αγαπημένο μου συγκρότημα κάπου. Ξεχάσαμε με το Χρήστο αυτό πώς είναι η μουσική, ρε φίλε. Είναι και αυτό. Καλά που είναι ο Χρήστος και θα πούμε καμιά νότα. Δεν λες καλά που δεν μας βάζει κανένα από αυτά τα ελληνικά που τον αρέσουν. Έλα, σε παρακαλώ. Τερλέγκα και τέτοια. Έλα. Αντίπα. Αντίπα είναι, ρε φίλε, εντάξει. Α, σ' αρέσει κάτι και εσένα. Κάτι άλλες μυστήριες που ακούει και στηρίζει. Εντάξει, να κάνουμε. Είναι ποιοτικός. Είναι ποιοτικός. Λοιπόν, συνεχίζουμε πάντα στο θέμα των ημερών, της ημέρας μάλλον. Πριν από λίγο η ΕΟΚ ανακοίνωσε την αναβολή όλων των αγώνων στα εθνικά πρωταθλήματα. Από χθες όμως η ΕΚΑΣΤ, εδώ η Ένωση Καλωθεσσορικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε την αναβολή όλων των αγώνων της σε όλα τα πρωταθλήματα, σε όλες τις κατηγορίες. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Σαβαλόρ, το οποίο είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ. Κύριε πρόεδρε, τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, να είστε καλά. Όσο μπορούμε να είμαστε καλά με αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή περνάει όλος ο κόσμος. Σωστά, έτσι είναι. Προχωρήσατε σε μια απόφαση η οποία νομίζω είναι δικαιολογημένη και επικροτείται και από τους παράγοντες, από τους αθλητές, από τους προπονητές, από όλους. Ήταν επιβεβλημένο να γίνει κάτι τέτοιο, έτσι. Ναι, με τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί πραγματικά ήταν επιβεβλημένο. Φυσικά είχαμε πολλά μηνύματα από τους παράγοντες, τους προπονητές, θα έλεγα και τα σωματεία. Και εμείς, θέλω να πω, προλάβαμε και την Ομοσπονδία. Ναι, όντως. Αλλά και δεν μπορούσε και η Ομοσπονδία να κάνει, διότι τα γυμναστήρια είναι τα περισσότερα κλειστά. Έτσι. Και δεν μπορούσε και εκ των πραγμάτων να γίνουν και αγώνες. Γιατί με κλειστά γυμναστήρια και να τα κρατούσατε ανοιχτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν οι αγώνες. Να κρατούσατε ανοιχτά το καλεντάρι. Ένα παράδειγμα, δύο παραδείγματα τώρα έτσι. Ναι. Το Ανατόλια και το Μαντουλέδης είναι κλειστά. Άρα πώς θα γίνονται. Ναι. Πώς θα γίνουν τα παιχνίδια, κατ' επέκταση και οι δήμοι. Οι περισσότεροι δημοτικά έχουν κλείσει τα γυμναστήριά τους για προληπτικούς λόγους. Τώρα, κύριε Κούση, το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε, αλίμονο. Τώρα και ψυχολογικά που λένε, θα έπρεπε να πάρουμε τώρα. Δεν εξετάζω, είναι σωστή ή όχι απόφαση. Σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές που περνάμε όλοι. Ναι. Σωστά. Βεβαίως αυτό επηρεάζει την καθημερινότητα όλων. Νομίζω όμως ότι και η Ομοσπονδία και η Ένωσή σας επέδειξε τα σωστά αντανακλαστικά. Τώρα, τι μέλη γεννήσετε από εδώ και στο εξής. Οι αγώνες θα πάνε πίσω, αναβολές, καλεντάρι, προβλήματα, αυτά τα έχετε σκεφτεί. Προφανώς τα έχουμε σκεφτεί και εν πάση περιπτώσει θα τα αντιμετωπίσουμε. Μακάρι η αναβολή να φτάσει μέχρι 24 Τρίτου που είναι η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Μακάρι να φτάσει μέχρι εκεί. Και έτσι με αυτά που έχουν δημιουργηθεί και θα είμαστε και ευχαριστημένοι και μακάρι να μην έχουμε κρούσματα. Σωστά. Το κυριότερο, την υγεία ολωνών. Από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας, εδώ καταραίει όλο το οικονομικό σύστημα, καταραίει το σύστημα υγείας. Είναι το λιγότερο που θα σκεφτούμε εάν θα διοργανώσουμε τα πρωταθλήματα εμείς. Έτσι. Αλλά είναι πολύ ένα θέμα το οποίο πραγματικά από χθες και σήμερα με έχουν πραγματικά ενοχλήσει. Mm-hmm. Όχι ενοχλήσει, με έχουν ενημερώσει. Mm-hmm. Και οι γονείς δεν στέλνουν τα παιδιά τους. Βέβαια. Δεν θέλουν, φοβούνται να στέλνουν τα παιδιά τους. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη, γιατί ιδίως στην Ένωση τα περισσότερα πρωταθλήματα, το 80% είναι ηλικιακό, των μικρών παιδιών, να πούμε. Σωστά. Φοβούνται να τα στείλουν. Σωστά. Και όλα αυτά τα υπολογίστηκαν, κύριε Κούση. Έτσι. Και πολύ καλά έγινε και υπολογίστηκε αυτό. Τώρα βεβαίως είπαμε ότι είναι και το μπάσκετ ένα άθλημα που έχει σωματική επαφή, είναι σε κλειστό χώρο. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι την πληρώνει εντός εισαγωγικών περισσότερες από κάποια άλλα, αλλά και καλώς έγινε αυτή η κίνηση. Νομίζω ότι ήταν αναπόφευκτο. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε και διαφορετικά. Τη στιγμή που οι δήμοι κλείνουν τα γυμναστήριά τους και να θέλαμε, θα ήταν υπέρβαση εμείς να πούμε όχι, άμα τα αφήναν οι δήμοι ανοιχτά, θα ήταν υπέρβαση. Και να σας πω και κάτι, ποιος θα διακινδύνευε αν αύριο μεθαύριο όταν και έλεγε
γιατί αφήσατε να έρθουν σε κοντά γονείς και τα λοιπά. Σωστά, έτσι είναι, έτσι είναι. Μάλιστα. Άρα να ευχηθούμε, να, όπως είπατε και εσείς, να διαρκέσει μόνο αυτό το 14ήμερο η αναβολή, η καραντίνα γενικότερα στα κλειστά γήπεδα, και σε δύο εβδομάδες να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στον κανονικό κύκλο, στην καθημερινότητά μας, στο μπάσκετ που μας αρέσει και τόσο, έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι δεδομένο και είναι και δική σας ευχή. Εννοείται. Γιατί τα παιδιά πρέπει να αθληθούν, πρέπει να γυρίσουν ο αγωνιστικός χώρος, αλλά να μην προβληματιζόμαστε για την υγεία όχι μόνο των παιδιών, όλων μας. Όλων μας, γιατί στα γυμναστήρια δεν πηγαίνουν μόνο μικροί, πηγαίνουν και μεγάλοι. Σωστά. Είναι και προπονητές, είναι και παράγοντες. Και δεν ξέρουμε τι ο καθένας που παράει, να πούμε. Σωστή. Να ευχηθούμε, κύριε Ακούση, πρώτα απ' όλα, μακάρι να φτάσουμε μέχρι εκεί και να μην έχουμε χειρότερες συνήθειες. Έτσι, έτσι. Τώρα βέβαια με όλα αυτά που γίνονται, κύριε Πρόεδρε, εγώ όμως θέλω να το ρωτήσω, πριν από λίγο, πριν ξεσπάσει αυτή η επιδημία του κορονοϊού, εξαγγείλατε Γενική Συνέλευση, εξαγγείλατε εκλογές, η Ένωση έχει εκλογές, η ΕΟΚ έχει εκλογές πιο μετά. Τι γίνεται με αυτά τα θέματα? Εμείς, κύριε Κούση, είχαμε προγραμματίσει εκλογές, την ενδιάμεση διαδικασία. Για αύριο ήταν προγραμματισμένες οι εκλογές. Ναι. Περιμένουμε μία απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Καφτατζογλίου, όπου είναι προγραμματισμένοι να γίνουν εκλογές. Μάλλον θα αναβληθεί. Ναι. Σε μέρα που θα ανακοινωθεί αργότερα. Θα την ανακοινώσουμε ίσως το βράδυ. Μάλιστα. Γιατί είναι λίγο σόνικο να μην γίνονται αγώνες και εμείς να κάνουμε συνέλευση. Εκλογές και Γενική Συνέλευση σε κλειστό χώρο. Σωστά. Έχετε δίκιο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, όμως, βλέπω και διαβάζοντας τα ονόματα και εργάτες του μπάσκετ και ανθρώπους που καθημερινά προσφέρουν και παράγοντες ομάδων, σωματείων, νομίζω ότι ΕΚΑΣΤ παραμένει ένα ζωντανό κύτταρο, παρά το γεγονός ότι εσείς είστε και πολλά χρόνια και πολλοί ακόμη συνεργάτες σας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εν τούτης, βλέπω ότι έρχονται και νέοι άνθρωποι. Αυτό είναι αισιόδοξο. Είναι μέλημά μας. Μόνο εμάς τους πρώτερους. Ναι. Να κάνουμε τη σχετική ανανέωση και να φέρουμε ανθρώπους πρώτα απ' όλα που αγαπάνε και προσφέρουν στο μπάσκετ. Ναι. Και νέους και κυρίως και παλιούς αθλητές. Και όπως θα είδατε, να πούμε, έχει ανανεωθεί και η εκτίμησή μου είναι ότι είναι ένα πολύ δυνατό σχήμα. Όντως. Το οποίο θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσει να προσφέρει με το ίδιο ενδιαφέρον όπως μέχρι τώρα, σε συνεργασία με τους παλαιότερους. Η ανανέωση είναι σε ποσοστό 40 με 45%, ναι. αρκετό μεγάλο σχεδόν ποσοστό. Σχεδόν το ημισή δηλαδή, ναι. Σχεδόν η μισή. Mm-hmm. Και να ευχηθούμε πρώτα απ' όλα να είναι γεροί όλοι αυτοί και όλοι οι παράγοντες που ασχολούνται με το χώρο, να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα, γιατί και η ψυχολογία μετράει πάρα πολύ. Όντως. Να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Και το τελευταίο τώρα είναι μπροστά σε αυτό το κίνδυνο της εξάπλωσης αυτού του ιού. Έτσι, έτσι. Πρώτα να δούμε αυτό, να το ξεπεράσουμε, και μετά θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και αρκετά και για τις εκλογές και για τις ενώσεις και για την προσπάθεια που κάνετε, την πολύ σημαντική. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε, που μας μιλήσατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ. Σάββας Λόρτος, πρόεδρος της ΕΚΑΣΤ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ για την αναστολή των αγώνων στα εθνικά πρωταθλήματα και στην Ένωση εδώ, στα αεραστεχνικά του μπάσκετ. Στέριο. Λοιπόν, νέο ύποπτο κρούσμα στο ΑΧΕΠΑ, πριν από λίγο έγινε γνωστό. Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου αυτή τη στιγμή για τον κορονοϊό. Και βεβαίως θα ακολουθήσει ο Εσάκη, μάλλον. Ο Εσάκη μέχρι στιγμής δεν βλέπω να ακολουθεί. Τι γίνεται, παιδιά? Να σταματάω. Προτείνω εγώ να σταματήσει τέλος το πρωτάθλημα. Έτσι, τέλος το πρωτάθλημα. Να μην πέσει κανείς. Θα είναι άδικο, είναι σε εξέλιξη. Βέβαια, ναι, μα είναι δυνατόν τώρα. Εντάξει, εδώ το είπε και ο κύριος Πρόεδρος. Η ψυχολογία δεν είναι καλή τώρα. Τι, μπάσκετα παίζουμε. Τέλος του χρόνου πάλι. Έμεινε Άρης και ΠΑΟΚ, τελειώσαμε. Να τελειώνουμε. Γιατί αλλιώς δεν βλέπω τρόπο να μείνουν και οι δύο. Και αύξηση των ομάδων, ανεβήκε ο Ολυμπιακός. Ας ανέβει και ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, και είμαστε μια χαρά όλοι ευχαριστημένοι. Λοιπόν, πάω κολέ και άρεσε ολέ. Δεν πέφτει κανείς. Επανεξετάζεται το αίτημα του Ολυμπιακού από την Ευρωλίγκα για να αλλάξει έδρα το παιχνίδι με την Αρμάνη. Ναι. Να μην γίνει στο Μιλάνο που είναι η καρδιά του προβλήματος. Φοβερό και αυτή τώρα τον στέλνω. Να γίνει σε άλλη χώρα, ακόμα και εκτός Ιταλίας. Έχει παίζει το τραπέζι. Βέβαια, έτσι πρέπει να γίνει κανονικά. Όπως κάνανε κάποτε που
Η Μακαμπή έπαιζε εδώ, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Στη Νέα Σμύρνη και στο Παλέ. Έχει... Όταν γινόταν οι βομβαρδισμοί και οι Παρτιζάν, οι Σέρβοι, τα αδέρφια μας. Έχει βγάλει ανακοίνωση ο Εραστέχνης Άρης. Εναντίον μας. Μετά από την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας, Παιδείας αλλά και της Σχετικής Εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που αφορά τα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας για τον κορονοϊό, ναι, ενημερώνουμε ότι μέχρι τις 25 Μαρτίου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των Ακαδημιών του ΑΣΥΓΜΑ Άρης. Mm-hmm. Όσον αφορά τα αγωνιστικά τμήματα, μέχρι να δοθούν νέες οδηγίες από τις οικίες ομοσπονδίες, παρένθεση για αναβολή ή μη των πρωταθλημάτων, θα πραγματοποιούνται μόνο οι πλέον απαραίτητες προπονήσεις και με μέγιστο αριθμό παρευρισκομένων τα 60 άτομα, προπονητών, αθλητών, γονέων κτλ. Ανέφερε πριν από λίγο ο ερασιτέχνης Άρης. Και πολύ καλά κάνει και οι περισσότεροι ερασιτεχνικοί σύλλογοι το έχουν ανακοινώσει αυτό και ο Ηρακλής το ανακοίνωσε. Περιμένουμε και από τον ΠΑΟ κάτι ανάλογο. Δεν νομίζω ότι νοείται τώρα αυτή τη στιγμή να στέλνουμε τα παιδιά σε προπονήσεις, ιδίως σε κλειστούς χώρους. Άντε, πες στο στίβο. Εντάξει, τρέχουν έξω κτλ. Αλλά. Τώρα μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ και τα λοιπά, που ιδίως και μπάσκετ και χάντμπολ πάλι. Υδρότας, υδρότα. Εντάξει, γελάμε. Λοιπόν, στο, ναι. Πάλι να θέμα. Τα αθλήματα αυτά που είναι πολύ, πολύ επαφής. Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα και στον Νίκο Παπαδόπουλο να μας ενημερώσει σχετικά με τα, με τα ρεπορταζιακά θέματα του Άρη. Σήμερα έχει, Κώστα... Να μπούμε λίγο στην καθημερινότητα. Παρί Ντόρτμουντ στις 10. Παρί Ντόρτμουντ, ναι, ναι, και κλεισμένο το διπλό, θηρό. Διπλό. Και κλεισμένο το διπλό. Και Ατλέτικο Μαδρίτης, μάλλον Λίβερπουλ, Ατλέτικο Μαδρίτης με κόσμο. Πρώτο μάτς, νίκη της Ατλέτικο. Χθες η μεγάλη Τότεναμ του Μωρίνιο, ο οποίος παίρνει, Κώστα, 11 εκατομμύρια το χρόνο συμβόλαιο για να μας έχει ξεπατώσει. Έχασε με 3-0. Το άφησε στο 2-0. Ναι. Έχασε με 3 η Τότεναμ στη Γερμανία από τη Λειψία. Πέρασε η Λειψία στους 8 και πέρασε και η Αταλάντα. Κερδίζοντας τη Βαλένθια μέσα στην Ισπανία με 4-3. Oh. 0-1-1-1. 2-1-2-2. 3-2-3-3. 3-4-4. Η Αταλάντα έχει κλέψει τις καρδιές όλων των ποδοσφαιρόφιλων. Έτσι, παίζει μπαλάρα. Βάζει 4 γκολ ανά αγώνα, μπορεί να βάλει και 5 και 6 και 7. Ναι. Η οποία Αταλάντα όμως δεν άρεσε τον Ανιέλη, που οραματίζει την κλειστή λίγα τη Γιούβε. Δεν γίνεται, λέει, ομάδα μια χρονιά του Champions League. Όχι, θα την κάνουμε κλειστή για να παίζει μόνο Γιουβέντους. Ευτυχώς η UEFA, Κώστα, αντιστέκεται ακόμα σε αυτό το πλάνο για κλειστή λίγα. Κάτι που δεν μπόρεσε να κάνει η FIBA και έχουμε αυτό το χάλι. Λέω εγώ. Δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην Ευρωλίγκα η FIBA. Η UEFA κινήθηκε έξυπνα και πήρε μαζί τους μεγάλους τότε. Και το κάναν μαζί. Και τους κάνει και τα χατήρια ενίοτε, σιγά σιγά, όχι όλα. Πήρε μαζί τους μεγάλους και τις ισχυρές χώρες. Σου λέει Ισπανία, 5 ομάδες. Ιταλία, 5 ομάδες. 4. Αλλά ναι, εγγυημένα τσαπέζι. Μετά αλλάξανε. Ούτε στην αρχή ήταν 5. Ούτε πραγματικά τίποτα. Κατευθείαν μέσα. Το χρήμα, παιδιά, το παίρνετε εσείς και τους πήρε μαζί τους. Η FIBA, bling blong. Και δεν νομίζω να είναι εύκολη υπόθεση να γίνουν κλειστές λίγες, γιατί θα επαναστατήσουν και οι ομοσπονδίες. Δεν γίνεται. Είναι πιο δυνατές, ναι, εντάξει, δεν γίνεται. Μπάσκετ. Απλά η διαφορά ήταν αυτή. Η UEFA ήταν έξυπνη και πήρε μαζί της τους μεγάλους. Έγινε μια προσπάθεια κάποια στιγμή πριν κάποια χρόνια, αν θυμάσαι, να γίνει μια κλειστή λίγα και να γίνει μια ομοσπονδία των ισχυρών. Υπάρχει στα χαρτιά. Όμως η UEFA έξυπνη κινήθηκε, έδωσε τα λεφτά στους μεγάλους, έδωσε την ελπίδα στους μικρούς. Δεν αποκλείω, όπως είδες, κανέναν. Λέει, όχι, έχεις, ο τρίτος γέννη. Ο τρίτος γέννη, Europa League. Ο πρώτος, Champions League. Και λοιπόν, ο πρωταθλητής του Λιχνεστάιν έχει πάλι θεωρητικά. Έχει, θα πάει στον 8ο προκριματικό, αλλά θα πάει. Σου λέει, κάνε. Ενώ εδώ ο Ηρακλής παίρνει πρωτάθλημα φέτος στην Α1, παίρνει. Παίζει Ευρωλίγκα. Όχι. Παίζει ο Ολυμπιακός της Α2, Κώστα. Ναι, τι να το κάνουμε τώρα, φυσικά. Άρα δεν είναι το θέμα αυτό έτσι και τόσο δύσκολο να το κατανοήσουμε πως χάλασε το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Λοιπόν, πάμε όμως να κατανοήσουμε τώρα τι συμβαίνει με την υπόθεση αυτή της αφαίρεσης βαθμών από τον Άρη, αλλά και με τη γενικότερη καθημερινότητα του συλλόγου, που περιμένει και αυτό στους αγώνες. Είναι λίγο μια ανοτελεία. Ναι, μια ανοτελεία τι. Απολύθηκε. Από χθες ο ΠΑΟΚ έχει βγάλει ανακοίνωση. Ναι, έχει βγάλει. Ναι, έχει βγάλει. Δικό μου το λάθος. Και ευχαριστώ την. Έχει βγάλει για τις, ναι, για τις ακαδημίες και την αναστολή. Στο πλαίσιο της ευθύνης που πρέπει να επιδείξουμε όλοι απέναντι στο κοινωνικό σύνολο εξαιτίας του κορονοϊού, αποφασίζει τη διακοπή των προπονήσεων όλων των ακαδημιών του σε κάθε άθλημα. Βέβαια. Επιπλέον ο ΠΑΟΚ θα πραγματοποιήσει άμεσα απολύμαση στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του τόσο στο γήπεδο Τούμπας όσο και στους ΠΑΟΚ Sports Arena. Η διακοπή αυτή ισχύει μέχρι νεοτέρας. Ναι. Όσον αφορά τα αγωνιστικά τμήματα, ισχύει ό,τι αποφασίζουν οι οικίες ομοσπονδίες ανά άθλημα.
Σωστό. Ανέφερε χθες ο Εραστέχνης Πάου. Πολύ σωστό. Πάμε στον Νίκο. Πάμε στον Νίκο. Έλα, Νίκο Σαββαδόπουλος μαζί μας. Νίκο, τι γίνεται, καλησπέρα. Γεια σας, παιδιά. Καλά, ρε Νίκο, μας αφαίρεσαν βαθμούς. Όχι. Τι όχι, ρε Νίκο. Δεν παίζουν play-off, τι γίνεται, ενημέρωσε. Όπως είπε και ο κύριος Μπιλίρης χθες στο Λίμπερο και στο Λαμπάου Τάρισον Ερ, δεν ήταν εφαρμογή, ήταν επιβολή. Ο Άρης τακτοποίησε την εκκρεμότητα αυτή και δεν τίθεται κανένα ζήτημα αφαίρεση βαθμού. Και για τόσο και παραπάνω από ό,τι έλεγες χθες. Πάρετε και 10 ευρώ μπουρμπού. Έτσι, μπράβο. Άρα το θέμα θεωρείται λήξη. Εντάξει, απλά διατυπώθηκε από μια μερίδα τύπου λάθος ότι επίσημα αφαίρεση βαθμού στον Άρη κτλ. Δεν αφαιρέθηκαν ποτέ βαθμοί από τον Άρη. Γιατί ο Άρης είχε πάλι περιθώριο μετά την επιβολή, 20 μέρες νομίζω να δεν κάνω λάθος, να τακτοποιήσει την εκκρεμότητα αυτή για να μην υπάρχει αφαίρεση βαθμού. Άρα δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Πάνω στο θέμα με τα τροφεία του Τσαγκαλίδη. Ωραία. Το Τσαγκαλίδη. Μας αναστάτωσε. Τώρα τι γίνεται από εδώ και στο εξής. Τα υπόλοιπα θέματα τι έχουμε, πώς πάει η κατάσταση. Το Βέλεθ τον ξεχάσαμε, πάει και αυτό. Αρχίζει να υποχωρεί λίγο το θέμα του Βέλεθ, είναι η αλήθεια. Ναι. Και έτσι πρέπει να γίνει. Εντάξει, δημιούργησε μια αναταραχή περισσότερο στον κόσμο. Στον κόσμο και πολύ, ναι. Ναι, το άκουσμα της είδησης ότι συμφωνεί οριστικά με τον Παναθηναϊκό, που εντάξει λίγο πολύ αναμενόμενο ήταν ότι θα καταλήξει στους πράσινους, ο Ισπανός και ο Κεντρικός Αμυντικός. Το θέμα είναι πλέον η διαχείριση του Βέλεθ από τον οργανισμό του Άρη. Έγινε και μια κουβέντα χθες ανάμεσα στον Χαριστέα και τον Ένινγκ για τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστούν από εδώ και στο εξής την περίπτωση του Ισπανού. Ο Βέλεθ παραμένει ενεργό μέλος της ομάδας, δεν θα το βάλει ο Άρη στο περιθώριο σε καμία περίπτωση, αλλά θα κρυφθεί από την παρουσία του μέσα στο γήπεδο και μέσα από τις προπονήσεις. Αν είναι αυτός που πρέπει και είναι ο επαγγελματίας που γνωρίζουν στον Άρη εδώ και 1,5 χρόνο, τότε δεν θα τεθεί. Τη ομάδα θα έχει ενεργό ρόλο, θα είναι στην ενδεκάδα. Αν όμως η παρουσία του δεν είναι η απαιτούμενη, τότε ίσως μείνει στον πάγκο. Το θέμα για μένα... Θα πέσει τον Παναθηναϊκό, Νίκο. Ο Βέλεθ. Και θα βάλει και γκολ. Με κεφαλιά. Η λογική λέει ναι, να σου πω κάτι. Ναι, γιατί δεν παίξει. Επαγγελματίας είναι, ανοίξει τον Άρη μέχρι 30 Ιουνίου. Δεν βρίσκω το λόγο να μην... Άρα ο Ζήφκοβιτς δεν ήταν επαγγελματίας που έπαιζε με εναντίον του Πάου. Δεν ήταν επαγγελματίας ο Ζήφκοβιτς. Νίκο, εντάξει, τώρα έχει δίκιο. Πάρε τον άλλο που είναι στο αχέπανο. Δεν θέλω να πάρω κανένα άλλο. Δεν θέλω να ανεβάσω πίεση, Νίκο. Απλώς... Στο αχέπα είναι... Όχι, λέτε τέτοια. Όταν αφορά τον αντίπαλο... Αλλά η απουσία του λίγο με ανησυχεί σήμερα. Όταν αφορά τον αντίπαλο, Νίκο, γιατί ο Ζήφκοβιτς ενώ έχει υπογράψει να παίξει εναντίον του Πάου και αν παίξει ο Βέλεθ, είναι επαγγελματίας. Ναι, αλλά εσείς Στέργιο, δεν το είπατε. Δεν το είπατε. Έτσι δεν είναι, Νίκο. Δεν το είπανε. Τρίτος ξάδελφος του Αλαφούζο δεν έχει πάρει το ρίσιο, Στέργιο. Ορίστε. Ταραν. Καλό. Να το πούμε λίγο και έτσι. Είναι διαφορετική περίπτωση, μην το συγκρίνει. Ναι. Ο σερβιτόρος, λοιπόν. Ναι. Τέλος πάντων, προχωράμε. Το θέμα του Βέλεθ υποχωρεί, θα δούμε και στην πορεία πώς θα το διαχειριστεί ο Ένινγκ. Ναι. Το συγκεκριμένο θέμα, εντάξει, πάντως, από όσο γνωρίζω και εγώ τον Βέλεθ, επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παρά την απόφαση που πήρε να συνεχίσει αλλού την καριέρα του, είναι δεμένος με τον Άρη, θέλει να φύγει με καλό πρόσφατο ομάδα. Σωστό. Και νομίζω ότι θα προσπαθήσει και αυτός να βελτιώσει την παρουσία του προς αυτή την κατεύθυνση και να το πλήσει καλά. Πάντως ο Άρης νομίζω ότι γενικότερα σαν οργανισμός, οι οργανωμένοι το ξεκίνησαν πρώτα αυτό και το συνέχισε μετά η ΠΑΕ, διαχειρίζεται αρκετά καλά το θέμα του Βέλεθ και όπως πρέπει. Σωστά. Θα πω εγώ. Θα πεις εσύ. Τώρα αλλάζω θέμα και διαβάζω ένα ρεπορτάζ στο All About Άρη σχετικά με τον αθλητικό διευθυντή Sturm Graz που βλέπω, λέει τον Εμάν. Έκανε κάποιες δηλώσεις σε μια σελίδα στην Αυστρία. Ναι. Ο Έμαν, ο οποίος είχε μείνει πέρυσι το καλοκαίρι ελεύθερος στη Στουρμ Γκραντ και είχε έρθει στον Άρη. Α, γι' αυτό. Ο κύριος Κρέσλ, αν προφέρω στο όνομά του, έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι επειδή ψάχνονται φαίνεται στη Στουρμ Γκραντ για τον Άσο, ανέφερε ότι βλέπουμε και τον Έμαν. Εντάξει, λέει κάποια στιγμή λέει, θα τελειώσει το συμβόλαιό του. Λέει, τον τσεκάρουμε, λέει, το βλέπουμε. Και από ό,τι λένε πληροφορίες έχει βρεθεί και στην Ελλάδα και όλο το προηγούμενο διάστημα. Άλλο για να παρακολουθήσει τον 22χρονο τερματοφύλακα. Ναι. Άμα το θέλουν τόσο πολύ. να τον αμπαλάρουμε. Άμα είναι να το βάλουμε μια ωραία κορδέλα. Μια ωραία κορδέλα. Έτσι είναι και ενεργέ διεθνής με τις μικρές ομάδες της Αυστρίας. Ναι. Και είναι ένα καλό όνομα στην Αυστρία. Ένας φέρελπης, να το πω έτσι, ποδοσφαιριστής. Στον Άρη είναι αλήθεια ότι όσες ευκαιρίες του δόθηκαν δεν τις αξιοποίησε με εξαίρεση ένα-δυο παιχνίδια. Ναι.
δεν τράβηξε, είναι αλήθεια, τόσο πολύ σαν επιλογή και δεν δημιούργησε και ανταγωνισμό στην θέση 1 με τον Κουέστα, ο οποίος δηλαδή όταν είναι καλά κυνηγής έχει τη φανέλα του βασικού στο σπίτι του. Σωστά, είναι νομίζω μια περίπτωση η οποία αξιοάρης και να φύγει ο ποδοσφαιριστής δεν θα πει ότι χάσαμε και μια τόσο πολύ σημαντική μονάδα, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν απασχολεί και άμεσα. Σωστά. Η αλήθεια. Τώρα από εκεί και πέρα η ομάδα προετοιμάζεται με δεδομένο ότι θα παίξει ο Σάββατο κοντρα στον Όφη, γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα δεν ξέρουμε τι θα γίνει κιόλας ακόμα και με τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Στην ουσία από σήμερα μπαίνει στην τελική ευθεία προετοιμασία. Ένα κενό καλείται να διαχειριστεί ο Ένικ, αυτό το τιμωρημένο Ματίγια, ο οποίος θα απουσιάσει από το μάτι Σαββάτου λόγω της κόκκινης που δέχτηκε κόντρα στην ΑΕΚ την περασμένη Πέμπτη στο ΟΑΚΑ. Έχει 2-3 επιλογές, όπως είναι του Τόνς, όπως είναι του Μπα, όπως είναι του μικρού του Μπακούτσι, που τον είχαμε δει βασικό σε αυτή τη θέση κόντρα στον Ατρόμητο για το πρωτάθλημα. Από σήμερα νομίζω ότι αρχίζει να δείχνει σιγά σιγά και τις σκέψεις του και για τη συγκεκριμένη θέση και για την υπόλοιπη, αν και στις υπόλοιπες δεν νομίζω να αλλάξει κάτι αν γίνει τελικά το παιχνίδι του ερχόμενου Σαββάτου. Μάλιστα. Ωραία. Οκ, okay. Έγινε Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έκτακτο Δέλτα Σίγμα ο Εσάκη αύριο. Εναντίον μας. Το μεσημέρι. Ναι, ναι. Προφανώς για το θέμα που μας απασχολεί όλους. Νομίζω θα πάρθει απόφαση για αναβολή, Κώστα. Για υποβασμό του Ηρακλή. Όχι, θα μείνει ο Ηρακλή. Θα μείνει και πάω και Άρης, να μην πέσει κανείς. Βέβαια, πρέπει να μείνει. Δεν μπορούμε άλλο άγχος στη ζωή μας. Έτσι. Εμείς θέλουμε να παλέψουμε για την παραμονή μας στο παρκέ, Κώστα. Αλλά αφού υπάρχει τόσο σοβαρό θέμα. Βέβαια. Με ψηλά το κεφάλι είναι άλλα τι να κάνουμε. Ναι. Με απόφαση τι να κάνουμε. Ενώπιν της μόσης υγείας. Εμείς θέλουμε να μείνουμε στο παρκέ. Βέβαια. Θα ρισκάρουμε να τώρα. Να 5 νίκες σε 6 μάτς. Βέβαια. Θα ρισκάρουμε τώρα εμείς τη δημόσια υγεία για ένα παλιό υποβιβασμό. Και των παιδιών μας. Ναι τώρα. Κλείστε το πρωτάθλημα εκεί και τα λέμε το Σεπτέμβριο. Βέβαια. Που θα πάρουμε και παιχταράδες. Άστο. Μπράουν μήνε. Διαιτητές συμβόλαιο. Μπράουν μήνε. Γιώργο Instagram. MBR. Spencer Hose. Και τα λοιπά. Και τα λέμε του χρόνου. Τα λέμε του χρόνου. Άσε του χρόνου πάω για τετράδα, Κώστα. Βέβαια. Πάω κολέ. Σε ποια κατηγορία δεν ξέρω. Ναι, δεν έχει σημασία. Πάω για τετράδα, λοιπόν. Ερχόμενοι από το διαφημιστικό διάλειμμα θα μιλήσουμε με έναν ακρεφνή εραστή της Πορτοκαλί Μπάλας. Έναν άνθρωπο ο οποίος μπαίνει στα σπίτια μας κάθε Σαββατοκυριακό και που έχει νομίζω συντονιστεί και συνδεθεί πλέον με το ελληνικό μπάσκετ. Θα μας μεταφέρει τις εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση του Ολυμπιακού για την Ευρωλίγκα και με όλα αυτά που καταγράφουμε για τις αναβολές. Έτσι, μιλάμε για τον Ευαγγέλιο Άνω, θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας. Η Χετάφε επιμένει να μην ταξιδέψει στην Ιταλία για το παιχνίδι το αυριανό με την Ίντερ. Να πούμε, Στέργιο, εμείς εδώ από το Λίμπερο χαιρετίσματα σε όλους όσους στη Χετάφε. Έτσι, εδώ από την Μπαρτσελώνα. Χαιρετίσματα στη Χετάφε. Δεν ξέρω αν μας ακούτε εκεί κάτω, χαμηλά στη βαθμολογία. Χετάφε. Εδώ η Μπαρτσελώνα, χαιρετισμούς παιδιά, να είστε όλοι καλά στη Χετάφε. Μάλιστα. Μαζί μας τη δεύτερη ώρα ο Μαρμαρίδης. Ήθελα να το πω αυτό. Μία εταιρεία που πραγματικά σέβεται τα χρήματα που θα δώσετε, είτε για να αγοράσετε καναπέ, είτε κρεβάτι, είτε οποιοδήποτε έπιπλο του σπιτιού. Με πάρα πολλές μεγάλες προσφορές, μπείτε στο marmaridis.gr για να καταλάβετε τι εννοώ ή περάστε μια βόλτα από το μεγάλο κατάστημα Μαρμαρίδης στο δρόμο για Καβάλα στα δεξιά ή επιστρέφοντας στην πόλη στα αριστερά. Υπάρχει το κατάστημα στη Τζιμισκή για όσους δεν έχουν μεταφορικό μέσο ή για όσους δεν θέλουν να βγουν εκτός πόλης. Πάρα πολύ μεγάλες προσφορές. Το κυριότερο είναι ότι δεν θα κλαίτε τα χρήματα που θα δώσετε είτε πολύ να πάρετε ένα κρεβάτι είτε πάρετε πολύ ωραία έπλα, πολύ μοντέρνα. Πολύ ποιοτικά, Κώστα. Πολύ ποιοτικά. Καμία σχέση με αυτά που έχουν πολλά διαδικτυακά καταστήματα από το ίντερνετ. Έτσι. Αγοράζουν όλοι από τον ίδιο ελληνικά, σημαντικό, ελληνικά. Ελληνικά. Έτσι. Και σούπερ ποιοτικά από και μια τα φτιάχνουν καθαρά και Έλληνες. Δίνουμε δηλαδή και ψωμάκι λίγο εδώ στην πατρίδα. 100% ελληνική επιχείρηση. Θα πάρετε και τη Μέρκελ μαζί να πάτε στη Τζιμισκή. Δύο εβδομάδες ρεπό είναι αυτή η επίσκεψη, να ξέρετε. Δύο εβδομάδες ρεπό στο Μαρμαρίδι. Αν αγοράσεις όμως. Κάτι θα πάρεις. Ένα τραπεζάκι, ένα καναπέ θα πάρεις. Κάτι θα πάρεις, δόσεις κτλ. Και δύο εβδομάδες ρεπό μετά με τη Μέρκελ. Μάλιστα. Λοιπόν. Μαζί μας η πίτσα Mr. Gold από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα, η κορυφαία πίτσα της πόλης. Έρχεται στην πόρτα σας, είτε μένετε δυτικά είτε μένετε στο κέντρο. 2-3-10-62-85-86. Και πίτσες και μακαρονάδες και σαλάτες και καλτσόνι και πενιριλί και όλα τα συναφή, αλλά και πιάτα ημέρας από 2-80 η μερίδα για όσους δεν θέλουν να φάνε ή δεν τους αρέσει η πίτσα. Αν και μου φαίνεται λίγο. Υπάρχει, πιστεύεις, άνθρωπος στον κόσμο. Ναι, υπάρχει. Στον κόσμο. Έχω ένα φίλο. Τι φίλους έχεις, Στέργιος. Ο οποίος πίνει και φραπές σκέτο. Καλά, φραπές σκέτο πίνουν και άλλοι, εντάξει. Δεν είναι δείγμα καλό.
του φραπέσκετο. Χειμώνα καλοκαίρι. Νάτος, απέναντί σου. Φίλε, η άνοιξη, ναι. Χρήστο, μήπως σας αρέσει και σένα η πίτσα. Ναι. Ρε Χρήστο, δηλαδή και εσύ, ρε φίλε, που έχω μπλέξει, ρε παιδιά. 2, 3, 10, 62, 85, 86 η πίτσα Mr. Gold από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα και δίνουμε και σήμερα ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή πρεσβειοποίηση αξία 65 ευρώ με ένα μόνο μήνυμα. FM κενό ονοματεπώνυμο στο 54526. Όποιο δεν κερδίσει, κερδίζει αυτόματα μια δωροπιταγή 50 ευρώ από τα Opticon Express. Σωστό. Να πούμε βεβαίως, φίλες και φίλοι, ότι από το 2020 η Ντερβέτεν συμπληρώνει 30 χρόνια ζωής. Πρωτοπόρο στο διαδίκτυο. Προσφέρει τις υπηρεσίες στην Ελλάδα από το 1997. 30 χρόνια εμπειρίας που καθιστούν την Ντερβέτεν ως ένα από τα πλέον αξιόπιστα brand παγκοσμίως. Με κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορί, με cash out, με live streaming. Είναι και επίσημος χορηγός της ελληνικής Super League. Με πολλές στοιχηματικές επιλογές και ασιατικά handicap. Κορυφαία πλατφόρμα σε κινητά και tablet. Και πολύ μεγάλη γκάμα παιχνιδιών στο καζίνο και στα live. Καζίνο ή Ντερβέτεν. Διαφημίσεις τώρα και επιστρέφουμε με μπασκετική κουβέντα αμέσως μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σαν σήμερα, Κώστα, στην μπασκετική τρόικα. Πριν από δύο χρόνια. Ναι, ναι. Ένας διαιτητής, ένας βοηθός και ένα ολόκληρο σύστημα. Ναι, ναι. Ολοκληρώνανε την κλοπή του αθλήματος. Σαν σήμερα. Ένας ψεύτης διαιτητής. Γιατί αποδείχθηκε περίτρανα ότι είναι ο μεγαλύτερος ψεύτης στην ιστορία της χώρας. Άλλαξε. Είναι άλλος. Κώστα, ο μεγαλύτερος ψεύτης στην ιστορία της χώρας είναι άλλος. Ό,τι είδαν τα μάτια μας. Και είναι αρχηγός κόμματος. Και τα μάτια 30.000 θεατών στην Τούμπα και εκατομμυρίων από τις τηλεοράσεις. Ο Κομίνης σε δύο καταθέσεις στον αθλητικό δικαστή είπε ότι πρώτα ακύρωσα τον γκολ και μετά τον κατοχύρωσα. Αγαπητέ κύριε Κομίνη, εκεί που είσαι καλά να είσαι. Πρώτα κατοχύρωσες τον γκολ και μετά από 10 λεπτά το ακύρωσες. Εντάξει, και επέμενες να γράψεις ψέματα στα φύλλα αγώνας για ένα γκολ κανονικότατο. Άντε πάλι. Κανονικό τον γκολ, Κώστα. Πάλι θα βγούμε στους δρόμους. Δεν επηρεάζει τον γκολ. Κάτσε λίγο να ολοκληρώσω. Ναι. Έγινε μια κλοπή μέρα μεσημέρι από τον ΠΑΟΚ και συνέχεια είχαμε ανθρώπους στη ΣΑΕΚ που την Κυριακή στην ασφάλεια Θεσσαλονίκης δήλωναν ότι δεν είδα κάποιο όπλο. Την Τρίτη όμως στην ασφάλεια Αθηνών βρίσκα τη μνήμη του και τελικά είδαμε όπλο. Είναι η ετεροχρονισμένη μνήμη αυτή του Βασίλη Δημητριάδη και ένα ολόκληρο σύστημα έκλειψε από τον ΠΑΟΚ ένα πρωτάθλημα. Σαν σήμερα να χαιρόμαστε τον κύριο Κομίνη, ο οποίος παραμένει στη ζωή μας και θα παραμένει για πολλά χρόνια ακόμα. Μένουμε στον μπασκετικό ρυθμό που σήμερα έχει η εκπομπή. Πάμε στον Βαγγέλη Ιωάννου, νομίζω δεν χρειάζεται συστάσεις, για να μας μεταφέρει καταρχήν το ρεπορτάζ και τις εκτιμήσεις του για το τι μελιγενέστη σχετικά με τον κορονοϊό, ο οποίος μας ταλαιπωρεί. Και βέβαια μπορούμε να κάνουμε και εμείς έτσι ένα αγαπημένο του παιχνίδι και να το πούμε κορονοϊόβ, Βαγγέλη. Καλό, δεν μπορείς να πεις. Καλό. Καλησπέρα. Κάτι να σε ρωτήσω όμως και εγώ κάτι. Δηλαδή, τις άλλες μέρες δεν κινείσαι σε μπασκετικούς ρυθμούς. Σε πολύ μικρά επίπεδα, δυστυχώς. Άρα έχεις γίνει φουτμπαλέρα. Έχω γίνει φουτμπαλέρα. Δεν με αφήνουν οι φουτμπαλέρε να πω τα μπασκετικά, αλλά λέω τις ειδήσεις. Προλαβαίνω. Προλαβαίνω. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Κωστά, από την έδρα διεξαγωγής του αγώνα Ολύμπια Μιλάνο Ολυμπιακός ή από κάπου αλλού? Πρώτα για τον Ολυμπιακό να πούμε, ναι. Το παιχνίδι δεν θα γίνει στην Ιταλία, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε από την Ευρωλίγκα. Μάλιστα. Έπειτα από τις συστάσεις που έγιναν από την ελληνική κυβέρνηση και τον Υπουργό Υγείας και τον κυβερνικό εκπρόσωπο νωρίτερα σήμερα στο briefing των πολιτικών συντακτών. Ναι. Αφότεροι είπαν ότι ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να ταξιδέψει στο Μιλάνο. Σωστά. Πρέπει να αρνηθεί τη συμμετοχή του μη φοβούμενος κυρώσεις από την Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός είχε ήδη στείλει δεύτερη επιστολή χθες το βράδυ στην Ευρωλίγκα. Δεν είχε απαντήσει η διοργανώτρια αρχή. Σήμερα όμως επέστρεψε ο Ολυμπιακός με περισσότερα επιχειρήματα, αλλά βεβαίως και με τις συστάσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Θυμίζω ότι χθες σε αγώνα της FIBA προσαρμόστηκε η Παγκόσμια Ομοσπονδία και έγινε και κεκτισμένο το θηρόν το παιχνίδι της Μπούργος με τη Σάσαρη. Σωστά. Έπειτα από απόφαση της τοπικής κυβέρνησης. Ναι. Συνεπώς δεν θα μπορούσε και η Ευρωλίγκα να μην λάβει υπόψη της την οδηγία, την κυβερνητική οδηγία σήμερα προς τον Ολυμπιακό. Καλά, αυτοί τι φαγώθηκαν έτσι στην αρχή, Βαγγέλη, όμως. Τι αντανακλαστικά. Η Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα. Ναι, τι. Η Ευρωλιγκέη είναι μια εταιρεία ιδιωτικών συμφερόντων. Κακή εντύπωση έδωσαν.
πολύ κακή εντύπωση που θέλει απλά να τελειώνει το καλεντάρι της, ναι, να μην έχει παιχνίδια που μένουν πίσω, mm-hmm, για να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις ως προς τα αποτελέσματα και τη σκοπιμότητα των ομάδων που θα εμπλακούν στο τέλος της κανονικής περίοδου για την πρόκριση στην πρώτη οκτάδα, ναι, δηλαδή την πρόκριση στα play-off. Δεν έλαβε σοβαρά υπόψη της την έκταση του θέματος, όχι μόνο στην Ιταλία, κυρίως τον αντίκτυπο που έχει στην Ελλάδα. Ακριβώς. Που μπορεί να έχουμε λίγα κρούσματα με βάση το μέσο όρο τον ευρωπαϊκό, ναι, από τον κορονοϊό. Ωστόσο δεν έλαβε υπόψη της και τουλάχιστον δεν υπολόγισε τόσο καλά ότι κλείνουν τα σχολεία για 14, τουλάχιστον 14 μέρες, ότι δίνονται άδειες στους δημοσίους υπαλλήλους και όχι μόνο, και ούτω καθεξής, ότι δηλαδή λαμβάνονται και στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ιταλία, mm-hmm, έκτακτα μέτρα πρόληψης του κορονοϊού. Αυτά. Και έτσι το παιχνίδι, έπειτα από τις σημερινές διαβουλεύσεις, οδεύει προς Κάουνας, όπως αρχικώς είχε συζητηθεί να γίνει. Α, Κάουνας, ναι, αρχικώς είχε συζητηθεί να γίνει μεταξύ Βελιγραδίου και Κάουνας. Ναι. Τώρα μάλλον καταλήγουν στην απόφαση να γίνει στο Κάουνας. Δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση. Mm-hmm. Η λογική λέει ότι η επίσημη ανακοίνωση θα βγει την επόμενη ώρα. Πάντως, ενώ χθες το βράδυ ο Ολυμπιακός ετοίμαζε τσάρτερ για την Ιταλία, τώρα ετοιμάζει τσάρτερ για το Κάουνας. Όπως καταλαβαίνετε, αυτημερών θα ταξιδέψουν και οι δύο αποστολές. Μάλιστα. Τώρα, άλλη εξέλιξη. Λουκέτο στα εθνικά πρωταθλήματα αποφάσισε η ΟΚ. Μιλήσαμε, ναι, με τον, ναι, Σάβα Λόρτο πριν από λίγο. Με τον Εσάκε τι γίνεται, η Basket League τι γίνεται? Λογικά θα εναρμονιστεί. Λογικά. Έχουν αύριο συμβούλιο. Λογικά θα εναρμονιστεί. Λέει. Ναι, ακριβώς αύριο θα αποφασιστεί. Λογικά θα εναρμονιστεί, εκτός εάν το κεκλεισμένο των θυρών καλύπτει ουσιαστικά την διεξαγωγή τουλάχιστον αυτής της αγωνιστικής προγραμματισμένης, εφόσον έχουν βγει εισιτήρια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να επικαλεστεί ο Εσάκη για να μην αναστείλει και αυτός, αναβάλει αναστείλει και αυτός, ναι, τα παιχνίδια και αυτής της αγωνιστικής. Η λογική λέει πάντως ότι θα εναρμονιστεί με την συνολικότερη άποψη που υπάρχει για αναβολή των αγώνων. Όμως, εάν αναβληθεί το μπάσκετ, ναι, η λογική λέει ότι θα αναβληθεί και το ποδόσφαιρο. Ακόμα δεν, ναι, υπάρχει. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τη Super League. Έχουν αναβληθεί τα play-off της Super League? Όχι. Από ό,τι ξέρω, όχι. Όχι. Άρα μπορεί εδώ να έχουμε αγώνες και κλεισμένων των θυρών αυτό το Σαββατοκύριακο και βλέποντας και κάνοντας. Μάλιστα. Λέω, δεν είμαι σίγουρος. Ναι, περιμένουμε. Γιατί με ρωτάει για το μπάσκετ, αλλά το αυτό ισχύει και για το ποδόσφαιρο. Θα είναι λίγο οξύμορο δηλαδή να μην γίνουν τα παιχνίδια του μπάσκετ το Σάββατο. Όχι πως υπάρχει καμία κόντρα. Αλλά είναι ο κανόνας και εφαρμόζεται ή δεν είναι κανόνας. Μήπως το ποδόσφαιρο είναι λίγο πιο χαλαρά γιατί είναι σε ανοιχτά γήπεδα. Τι να σου πω. Ενώ το μπάσκετ, τα κλειστά γυμναστήρια κλείσαν τα περισσότερα. Τα δημοτικά αυτά κλείσανε. Ναι, αλλά τα αεροπλάνα είναι αεροπλάνα. Οι ομάδες που θα ταξιδέψουν για να παίξουν θα μπουν σε αεροπλάνο. Θα πάνε στο αεροδρόμιο. Θα γίνουν νέα. Σωστά. Θα πάνε στα ξενοδοχεία. Θα γυρίσουν. Θα συναντήσουν κόσμο. Και ούτω καθεξής. Αυτό θέλω να πω. Σωστά, δεν είναι σωστά. Μόνο. Δεν είναι, γιατί όταν γίνεται κόστα και κλεισμένων των θυρών, δεν νομίζω ότι το μυαλό όλων πηγαίνει ότι θα μεταδοθεί ο κορονοϊός από τη συνέβρεση των ποδοσφαιριστών ή των μπασκετμπολιστών. Ναι. Συνήθως αυτή είναι ακίνδυνη. Είναι η υπόλοιπη διαδικασία που ακολουθείται. Έτσι, η υπόλοιπη έτσι. Διαδικασία που ακολουθείται είναι ακριβώς η ίδια. Ναι. Για όλα τα θύματα. Πάντως ο Εσάκη από τη στιγμή που έχει αναβάλει επαόριστον τον αγώνα Προμηθέας Ρέθυμνο και δεν αποφάσισε για παράδειγμα να τον κάνει στην Αθήνα. Σωστά. Ή να τον κάνει στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω εγώ πού αλλού, πάντως όχι σε Αχαΐα, η Λία Ζάκυνθο, ναι, που είναι ομάδες μεγάλου κινδύνου αυτή τη στιγμή από πλευράς παρουσίας κρουσμάτων κορονοϊού. Σωστά. Μάλλον θα οδηγηθεί σε αυτή τη λύση. Πιθανό. Δεν είμαστε στο μυαλό τους. Δεν είμαστε στο μυαλό. Θα δούμε τι γίνει. Αλλά προς τα εκεί πάει. Συνεπώς αναβολήσεις σε όλα τα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Ναι. Αναστέλλονται όλα. Και βλέποντας και κάνοντας. Εχθές έγιναν τα παιχνίδια για τον BCL. Τα είδατε, τα είδαμε. Ναι. Σήμερα θα γίνει το άλλο παιχνίδι του Περιστερίου με τη Χάπουελ και κλεισμένων των θυρών. Δύσκολο. Δεν αναβάλλεται. Θα γίνει το παιχνίδι. Αύριο θα γίνει το ποδοσφαιρικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Γουλς. Ναι. Δεν αναβάλλεται. Δεν αναβάλλεται.
Και επίσης θα γίνει το παιχνίδι είτε στο Μιλάνο, είτε στο Κάουνας, είτε στο Βελιγράδι ή στην Αθήνα, στο ΣΕΒ, δεν ξέρω πού, θα γίνει το παιχνίδι Ολύμπια Ολυμπιακός. Μάλιστα. Δηλαδή και αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε βέβαια υπόψη μας. Ρωτάμε τώρα, λέμε με βάση τη λογική να αναβάλει ο ΕΣΑΚΕ. Μάλιστα. Να αναβάλει τα παιχνίδια μεταξύ ελληνικών ομάδων. Εδώ δεν αναβάλει η Ευρωλίγκα και παρά λίγο να το κάνει και στο Μιλάνο το παιχνίδι της ιταλικής ομάδας που είναι στο μάτι του Κυκλώνα. Σωστά. Και μάλιστα από το Μιλάνο κιόλας που είναι πόλη διακεκαυμένη ζώνη για τον κορονοϊό με τον Ολυμπιακό. Στα κόκκινα, στα κόκκινα. Τώρα. Γενικότερα στα κόκκινα, ναι. Κόκκινα παπούτσια, κόκκινες εμφανίσεις και τα λοιπά. Κόκκινα, στα κόκκινα όλα. Το Μάντσεστερ είναι κόκκινο, το Μάντσεστερ είναι κόκκινο, το μην τα ξεχνάμε αυτά. Το Μάντσεστερ, Βαγγέλη, πάντα ήταν κόκκινο, απλά... Πάντα ήταν κόκκινο. Σωστή διόρθωση. Έτσι, έτσι. Κάποιοι διάτοντες αστέρες τώρα θυμήθηκαν ότι... Ναι, το Μάντσεστερ υπάρχει μόνο μία ομάδα, έτσι, όπως λέμε. Ακριβώς. Πάμε παρακάτω τώρα. Ακριβώς, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κρίσιμο και κέραιο ερώτημα που μας το θέτουν και ακροατές. Πού θα πάει τελικά ο Γιαννάκης? Θα κάνει μία ακόμα από τις πολύ ωραίες δράσεις, κοινωνικές, φιλανθρωπικές, και θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες. Δεν υπάρχει ομάδα. Δεν υπάρχει ομάδα. Είναι ένα spoiler μιας διαφήμισης. Ναι, ναι, ναι. Μια καμπάνια. Μια καμπάνια που έχει ξεκινήσει από το Σάββατο, δημοσιεύτηκε σε κάποια free έντυπα της Κυριακής, ναι. Μετά πέρασε στο διαδίκτυο, από το διαδίκτυο πέρασε και στις καθημερινές αθλητικές εφημερίδες και σε κάποιες πολιτικές και τις επόμενες ώρες. Θα ανακοινωθεί αυτή η δράση. Γιατί πολλοί ανησύχησαν εκτός εισαγωγικών για το ποια είναι η επόμενη ομάδα του Δράκου, ναι. Αν είναι σύλλογος, αν φεύγει ο Πιτίνο από την εθνική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός, η εθνική, ναι, αυτό. Ναι, αυτό είναι στο προολυμπιακό τουρνουά και τα λοιπά. Μην ανησυχείτε, παιδιά, δεν είναι κάτι τέτοιο. Σωστά, έτσι είναι. Έχεις να μας δώσεις καθόλου ρεπορτάζ περί ΕΟΚ, εκλογών και τα λοιπά, γιατί πλησιάζουμε τώρα Αναβλήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο. Αναβλήθηκε. Μόνο η Εκτελεστική Επιτροπή έγινε για, και μάλιστα διαπεριφοράς για την αναβολή των πρωταθλημάτων. Ναι. Έπρεπε να γίνει ΔΣΣΜ χτες, δεν έγινε, αναβλήθηκε λόγω κορονοϊού. Βέβαια. Θα ανακοινωθεί και επισήμως, αν δεν έχει ανακοινωθεί ήδη, ότι αναβάλλει η Γενική Συνέλευση στις 23 που ήταν να γίνει. Σωστά. Μαρτίου. Συνεπώς θα πάει κανένα μήνα πιο πίσω. Αναλόγως και με τις εξελίξεις με τον κορονοϊό. Ο Φασούλας τι θα κάνει ο Φασούλας. Και μέχρι τότε θα έχουν οριστικοποιηθεί οι υποψηφιότητες. Δηλαδή εντός του επόμενου διμήνου, να το πούμε έτσι, ναι. Και μέχρι το Πάσχα θα έχουν οριστικοποιηθεί οι υποψηφιότητες. Αυτή τη στιγμή στα λόγια υπάρχουν οι υποψηφιότητες. Φασούλας ακόμα, άμα δεν γίνει προτοπολογία, δεν έχει δικαίωμα. Σωστά. Δεν έχει δικαίωμα υποψηφιότητας, ναι. Έχει εκδηλώσει την επιθυμία, όπως και ο μεγαλομέτοχος, πρόεδρος του Εραστέχνη Προμηθέα, ναι. Μεγαλομέτοχος της ομάδας μπάσκετ, ο κύριος Λιώλιος, και επίσης ο Γιάννης Γουρός, παλιός μπασκετικός, γνωστός μπασκετικός, και αυτός έχει εκδηλώσει, βεβαίως έχει εκδηλώσει επιθυμία να αφήσει Ατσιβαρών, περιφέρειες και άλλα πολιτικά ζητήματα, και να ασχοληθεί με την Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Και αυτός έχει μια ομάδα συνεργατών έτοιμη. Ναι. Αλλά νομίζω ότι θα υπάρξει και άλλη υποψηφιότητα. Ας κάνουμε υπομονή μέχρι να καθίσει η σκόνη και να οριστικοποιηθούν οι υποψηφιότητες για τις εκλογές επερχόμενες τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτέμβρη, μέχρι εκεί κάπου. Μάλιστα. Τώρα, Είναι νωρίς. Πάμε πάντως για αλλαγή σκυτάλης. Οριστικό αυτό πιστεύεις? Θα γίνει. Ο νόμος το επιβάλλει. Μάλιστα. Είναι νόμος. Ερώτημα κορατή. Ρωτήστε τον κύριο Ιωάννου ποιος θα πέσει. Όλοι αυτό ρωτάνε. Αν δεν γίνουν άλλα πράγματα εξωαγωνιστικά, θα πέσει μία από τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης και ο Πανιώνιος. Θα πέσει, λες? Ο Πανιώνιος. Μία από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης έκανε 6. Ο Άρης έκανε 6. Ο ΠΑΟΚ πώς έχει? 5. Και πόσες αγωνιστικές μένουν? Εντάξει, πρέπει να κάνει η πορεία πρωταθλητισμού. Και δεν φτάνει. Η αλήθεια είναι. Γιατί άμα κάνει 5 στα 6. Ναι, πρέπει να κάνει 5 στα 6. Το πρόγραμμα. Σωστά. Το έχεις δει. Εντάξει, είναι δύσκολο. Ναι. Έχει Προμηθέα, έχει ΑΕΚ, έχει έξω, ναι, ναι. Έχει δύσκολα. Και οι άλλοι δεν θα κάνουν νίκες οι άλλοι. Ο Ιωνικός δηλαδή. Εγώ λέω Ιωνικός και ο Πανιώνιος, Βαγγέλη. Λες. Ναι. Ο Ιωνικός αγωνιστικά. Ναι, και αγωνιστικά 8 έχει. Ότι δεν θα μπορέσει να κάνει άλλη νίκη. Με τον Πανιώνιο ίσως κάνει μία 9.
Α, ναι. Οπότε δεν είναι σίγουρος ο ΠΑΟΚ. Έφυγε ήδη ο ένας παίκτης από τον Ιωνικό και θα φύγουν και άλλοι, πιστεύω. Ναι, γι' αυτό σε ρωτάω, αγωνιστικά. Ναι, εγώ... αν το λες αγωνιστικά, είμαι μαζί σου. Όταν... ότι δεν μπορέσει να κάνει καμία νίκη. Κοίταξε. Να μην νικήσει ούτε τον Πανιόνιο, δηλαδή. Σωστά. Την 25η αγωνιστική. Θεωρώ αγωνιστικό δεδομένο αν φεύγει ένας παίκτης. Αν μια ομάδα υποβιβαστεί λόγω, ας πούμε, ατασταλιών στο μετοχικό της συμβούλιο, στη σύνθεσή της, το θεωρώ εξωαγωνιστικό. Αγωνιστικά όμως πιστεύω ότι μπορεί και να πέσει ο Ιωνικός αφού χάνει συνέχεια παίκτες. Άλλωστε ο φίλος ο Σταύρος σου το είπε με τρόπο. Ότι μήπως σωθούμε, ναι. Μήπως δεν σωθούμε κτλ. Για να δούμε, γιατί παίζουν μεταξύ τους αυτοί οι δύο. Ναι, κάποιος θα κερδίσει, όντως. Κάποιος θα κερδίσει. Και αν ο Πανιόνιος έχει υποβιβαστεί μέχρι τότε, αν έχει ξεκαθαρίσει, γιατί τώρα πάνε πιο πίσω τα παιχνίδια. Έτσι. Αν γίνουν αναβολές, πάνε πιο πίσω τα παιχνίδια. Και αν φύγουν ή δεν φύγουν κάποιοι παίκτες και έχει ξεκαθαρίσει, ναι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει εκείνη την αγωνιστική. Πάντως ένας από τους δύο θα κερδίσει εκεί. Έτσι, αναπόφευκτα. Και μετά πρέπει να δούμε αν θα κάνει ο ΠΑΟΚ τις 5. Τις 4 ή τις 5. Ο ΠΑΟΚ καταρχήν πρέπει να κερδίσει μέσα στο Ερέθνο τώρα, είναι πολύ δύσκολο. Εκτός των άλλων. Πότε θα γίνει το μάτς. Εκτός, ναι, καλά άλλο αυτό. Γενικά τώρα είναι πολύ και δύσκολο. Και το Ερέθνο θέλει να σιγουρευτεί. Έτσι, το Ερέθνο έχει 8, δεν είναι έξω από το κόλπο. Και μετά παίζει, Άρης Ρέθυμνο. Και μετά παίζει Άρης Ρέθυμνο. Δηλαδή το Ερέθνο δεν μπορεί να ρισκάρει να χάσει. Ναι. Θα μείνει με στις 8. Ακόμα με 9 έχει μαξιλαράκι ασφαλείας. Και έχει... σιγουριά είναι 10 νίκες. Και έχει και ισοβαθμίες. Στις 9 όμως ο ΠΑΟΚ προλαβαίνει, επειδή έχει τη διαφορά, τον Ιωνικό μόνο. Έτσι. Έτσι. Τον προλαβαίνει, εννοώ στην ισοβαθμία να είναι από πάνω ο ΠΑΟΚ. Στις 9 νίκες. Γιατί έχει κερδίσει στις 9 νίκες, γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Ιωνικός μπορεί να κερδίσει τον Πανιόνιο. Γιατί βλέπω πιο διαλυμένο τον Πανιόνιο από τον Ιωνικό. Άρα ο Ιωνικός μπορεί να πάει με όποια σύνθεση. Επειδή έβαζε τα θέματα της απώλειας παικτών και των αποχωρήσεων, θα πάει στις 9. Άρα ο ΠΑΟΚ χρειάζεται 4 και να βρει τον Ιωνικό στις 9. Σωστά. Να μην υπάρχει άλλη καραμπόλα εκεί. Σωστά. Να πάει ο Κολοσσός στις 10, να πάει το Ρέθυμνο στις 10. Μήπως πάει και ο Άρης. Να πάει ο Άρης πιο πάνω. Να πάει ο Άρης πιο πάνω, γιατί ο Άρης έχει χάσει και τα δύο παιχνίδια. Δεν έχει χάσει και τα δύο παιχνίδια από τον Ιωνικό. Ο Άρης είναι δύσκολα στις ισοβαθμίες. Ο Άρης έχει χάσει και τα δύο παιχνίδια από τον Ιωνικό. Βέβαια. Άρα να μην μπλέξει εκεί ο ΠΑΟΚ με Άρη και Ιωνικό σε τριπλή ισοβαθμία. Έτσι. Πρέπει να ξεχωρίσει η Ραπτοστάρη. Αυτό φαίνεται. Θα δούμε. Γι' αυτό σου είπα για μία από τις δύο, εκτός εάν κάτι γίνει. Με τον κάτι γίνει διαφορετικό με τον Ιωνικό, έτσι. Με τον Ιωνικό, μήπως αρχίσουμε γιατί και σχολούμε. Το πρόγραμμα δεν είναι. Το πρόγραμμα τώρα δεν το έχω μπροστά μου, αλλά δεν είναι εύκολο για πολλές. Όχι, καθόλου. Καθόλου δεν είναι εύκολο. Για το απόλυτο των εικόνων, μήπως... γιατί πλέον τα παιχνίδια είναι μετρημένα. Μήπως αρχίσουμε και ασχολούμαστε με τη Μαρούπα για τον μπάσκετ, Βαγγέλη. Α, δεν το ξέρω. Ναι. Καλό είναι να διευκρινιστούν όλα αυτά πριν φτάσουμε στις τελευταίες τουλάχιστον 3 αγωνιστικές. Και νομίζω ότι αυτή. Είναι μια πολύ σοβαρή δουλειά, πιο σοβαρή ίσως και από την αναβολή κάποιων αγώνων λόγω κορονοϊού, που θα έπρεπε να έχει κάνει ήδη ο ΕΣΑΚΕ. Έτσι. Θα έπρεπε να έχει κάνει ήδη ο ΕΣΑΚΕ για τις μετοχικές συνθέσεις των ΚΑΕ και ειδικά των ΚΑΕ που εμπλέκονται σε αυτή την περίπτωση. Ακριβώς. Έπρεπε να έχουν τελειώσει αυτά. Ναι. Ωραία. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε κάτι άλλο σημαντικό. Όχι, ακόμη όχι. Όχι. Εντάξει. Όχι. Εντάξει. Ευχαριστούμε. Η Θεσσαλονίκη πάντα σε αγαπάει, να ξέρεις. Καλό μεσημέρι και εγώ, παιδιά. Χαιρετίζω σε όλους. Τα λέμε. Γεια. Βαγγέλης Ιωάννου, η εθνική φωνή του μπάσκετ πλέον. Μας έδωσε και ειδήσεις και μάθαμε και κάποια πραγματάκια μπασκετικά. Νομίζω ότι το μπάσκετ μας ταιριάζει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, βέβαια, εμείς το έχουμε λίγο ρηγμένο τα τελευταία χρόνια. Εντάξει. Πρέπει να το βοηθήσουμε. Και εμείς εδώ από την Τρόικα θα το κάνουμε. Και το κάνουμε ήδη. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, Mr. Gold. 2-31-062-85-86 το τηλέφωνο για delivery, γιατί ήδη τώρα είναι η ώρα που αρχίζει και μας θυμίζει την παρουσία του το στομάχι. Έτσι, πίτσες, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, πενερλί, αλλά και μουσακά, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο και κάθε μέρα κάτι καινούριο. 2-31-062-85-86 όπως είπαμε. Από τη μία το μεσημέρι του delivery, μεσολογείο δύο σικές. Mr. Gold, η καλύτερη παρέα και για ταινίες και για πάρτι και για αγώνες και για επισκέψεις. Και φυσικά ο Μαρμαρίδης, 100% ελληνική επιχείρηση, απασχολεί πάνω από 130 Έλληνες εργαζομένους.
Πολύ ωραία έπιπλα, πολύ μοντέρνα, κατασκευασμένα αποκλειστικά για εσάς, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, στα δικά σας μέτρα και στα χρώματα που επιθυμείτε. Αλλά βεβαίως και η Ιντερβέτεν, κορυφαία εταιρεία στο στοίχημα με κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορή, υπηρεσία Cash Out, live streaming, είναι επίσημος χορηγός της Ελληνικής Super League. 30 χρόνια ζωής συμπληρώνει το 2020 η Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο διαδίκτυο με πολύ ωραία πλατφόρμα στα κινητά και στα τάμπλετ. Αύριο πάλι ραντεβού, λίγο μετά τις 12 με την Τρόικα. Ευχαριστούμε τον Χρήστο Κιώση που μας βοήθησε στα τεχνικά και στα μουσικά. Επιτέλους ακούσαμε και κάτι άλλο. Αμέσως τώρα Κωσής Σαρός, ποιος αυτός και ένα μηδέν που λέει, είναι ο πλήρης τίτλος. Εμείς πάλι αύριο λίγο μετά τις 12. Γεια σας.